Τι να τα πω. Δεν είναι πάνω πάλι εδώ. Όχι. Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε. Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας και σήμερα θα γίνει πάλι μια επανάληψη από τον Γιάννη τον Φριτζαλά σχετικά με όσα υπόθηκαν την προηγούμενη φορά για αυτούς που δεν ήταν, να πάρουν μια ιδέα και μετά εκείνους σε σχέση με, τη δράση τη συγκεκριμένη που έχει θα μας αναλύσει πώς μπορούν να γίνουν μερικά πράγματα, γιατί πάντοτε θέλουμε λύσεις, θέλουμε πράξεις όσον αφορά και πάντα σε σχέση με τη θεωρία. Γι' αυτό, αν υπάρχουν ζυμώσεις και έχουμε ερωτήματα και έχουμε θέματα, μπορεί να ξανάρθει ο Γιάννης, έτσι όποτε θέλετε, να μας αναπτύξει και πάλι ένα θέμα. Πλέον, ο δρόμος έχει καθαρίσει από την Κομωτινή Αλεξανδρούπολη. Είναι πιο εύκολο να έρχεται. Σας αφήνω λοιπόν στον Γιάννη και στο τέλος, νομίζω, καλύτερα, τα ερωτήματα. Στο τέλος και του πρώτου και του δεύτερου μέρους να κάνετε τις ερωτήσεις σας. Έτσι. Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ, Πάτερ. Καλησπέρα σε όλους. Ήταν αναγκαίο, όπως συζητήσαμε και με τον πατέρα Ιωάννη, να κάνουμε μία επανάληψη. Βλέπω αρκετούς οι οποίοι είναι σήμερα που δεν ήταν παρόντες την προηγούμενη Τετάρτη. Επομένως, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε και για αυτούς οι οποίοι ήταν παρευρισκόμενοι να ξαναθυμηθούν αυτά τα οποία είπαμε. Ενδεχομένως είναι αρκετά εξειδικευμένα. Θα τα πούμε πάλι όμως με μια πιο απλουστευμένη μορφή, έτσι ώστε να δούμε και να κατανοήσουμε πάνω απ' όλα, όχι απλά να δούμε, ποια είναι η ουσία και ο πυρήνας του προβλήματος το οποίο βιώνουμε στην περιοχή της Θράκης. Και πώς ουσιαστικά όλη η Θράκη, τόσο η ελληνική Θράκη, όταν λέω όλοι οι τρεις συνομοί της περιφερειακής ενότητας, όσο και όλη η Θράκη ως γεωγραφική οντότητα, έτσι, και τα τρία τμήματα, αποτελούν ένα νευραλγικό, αν όχι το νευραλγικότερο σημείο αυτή τη στιγμή του πλανήτη για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε επίπεδο γεωστρατηγικό. Για λόγους οικονομίας δεν θα αναφερθώ, θα με συγχωρέσουν όσοι είναι σήμερα παρόντες, δεν θα αναφερθώ σε πολύ τεχνικές λεπτομέρειες. Θα προσπαθήσω να αποδώσω όσο το δυνατόν πιο κατανοητά την ουσία του γεωστρατηγικού χαρακτήρα της περιοχής. Και στην πορεία, στο δεύτερο μέρος, εφόσον υπάρχουν οι αντίστοιχες απορίες, να διευκρινίσω πράγματα και να τα κάνω πιο συγκεκριμένα σε σχέση με το πρώτο μέρος, καθότι θα ήθελα να αφιερώσω αρκετό χρόνο για να σας αναπτύξω και αυτό ομολογουμένως θα το κάνω για πρώτη φορά λόγω της ιδιαίτερης εκτιμήσεως που έχω στο πρόσωπο του πατρός Ιωάννου. Για πρώτη φορά δημοσίως θα σας αναπτύξω όλη τη λογική και το σκεπτικό πίσω από τη δραστηριότητα του Ακρίτα. Κάποιοι ενδεχομένως γνωρίζετε τι είναι ο Ακρίτας, κάποιοι ίσως να ακούτε για πρώτη φορά τον όρο αυτό. Θα διασαφινιστούν όμως όλα στην πορεία. Ξεκινούμε λοιπόν με το πρώτο τμήμα που είναι η γεωστρατηγική ανάλυση που αφορά την περιοχή της Θράκης. Προφανώς, όπως είχα πει, είναι περιττό να σας αναπτύξω ότι η Θράκη είναι τρία τμήματα τα οποία, στα οποία χωρίζεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το πράτο, όταν αυτές οι μελέτες παρουσιάζονται σε κοινό τοπίο είναι εκτός περιοχής, αυτό το γνωρίζετε όλοι. Αυτό το οποίο ενδεχομένως δεν είναι τόσο γνωστό είναι ότι το κομμάτι που ονομάζουμε Δυτική Θράκη, κακώς, γιατί δεν ξέρω αν το ανέφερα την προηγούμενη φορά, Δυτική Θράκη είναι περισσότερο μία αλυτρωτική ορολογία η οποία χρησιμοποιείται από τον εξανατολών γείτονα. Θα έπρεπε να ονομάζουμε την περιοχή μας ως το ελληνικό τμήμα της Θράκης ή πολύ πιο απλά και κατανοητά το ελληνικό, η ελληνική Θράκη. Η ελληνική Θράκη λοιπόν είναι το 1/1 από τη συνολική έκταση της Θράκης. Της Θράκης όπως τη γνωρίζουμε από την εποχή του Μακεδονικού Βασιλείου και τέφθεν, όταν από ένα σημείο και μετά αποφασίστηκε να είναι τα σύνορα εδώ τα δυτικά, ο ποταμός Νέστος. Γιατί,
όπως προφανώς θα γνωρίζετε, η Θράκη είχε μια πολύ μεγάλη έκταση, εδώ προφανώς δεν μπορούμε να τη δούμε όλοι, εκτινόταν από την Θεσπλωτεία μέχρι και τον Έψινο Πόντο ως Θράκη. Μια περιοχή αχανής, προφανώς έτσι, και μας λέει μάλιστα ο Στράβων ότι τα θρακικά φύλλα ήταν τα δεύτερα σε πληθυσμό στον πλανήτη μετά τα φύλλα των Ινδών. Κάπου πήγαν προφανώς όλα αυτά τα έθνη και κάπου έχουν διασκορπιστεί. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το πώς ήταν η επικράτεια γεωγραφικά σε επίπεδο έκτασης επί Φιλίππου και πώς μετά στο Μακεδονικό Βασίλειο θεωρήθηκε αυτή η περιοχή ως Θράκη ενιαία μέσα στο Μακεδονικό Βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην πορεία έγινε αυτός ο διαχωρισμός, ο οποίος έγινε αποδεκτός και τη Ρωμαϊκή περίοδο και πλέον γνωρίζουμε όλοι ότι η Θράκη ενιαία είναι αυτό το κομμάτι εδώ μέχρι και την Κωνσταντινούπολη. Θα κάνουμε μία απαραίτητη εισαγωγή, όπως είχα αναφέρει την προηγούμενη Τετάρτη, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τους συγκεκριμένους όρους, τη συγκεκριμένη ορολογία, θα πρέπει να διαχωρίζουμε τον όρο γεωπολιτική, που είναι πάρα πολύ διαδεδομένος ως όρος τα τελευταία χρόνια, από τον όρο γεωστρατηγική, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε στην πορεία και πώς προσδιορίζεται και η γεωστρατηγική αξία μιας περιοχής. Η γεωπολιτική, όπως είχαμε αναφέρει, είναι ένα γενικό αναλυτικό πλαίσιο, κατά κύριο λόγο γεωγραφικό αναλυτικό πλαίσιο, αλληλεπιδράσεως των κρατών. Έτσι, κατανοητό είναι αυτό. Κάποιος δηλαδή ο οποίος κάνει μια γεωπολιτική ανάλυση, παίρνει ως σημείο αναφοράς φερειμή την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, την Ευρασία, έτσι μεγαλύτερα υποσύνορα του γεωσυστήματος, και αναπτύσσει ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά σε σχέση με τους λαούς, με τα κράτη, με τις οντότητες, τις εθνικές, τα συλλογικά υποκείμενα όπως λέμε, στην πολιτική επιστήμη, τα οποία δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο. Κατόπιν λοιπόν, τα συμπεράσματα της γεωπολιτικής ανάλυσης θα λαμβάνει το κάθε κράτος ξεχωριστά και αναλόγως την ισχύ που έχει, χαράζει τη δική του γεωστρατηγική. Άρα η γεωπολιτική είναι το γενικό πλαίσιο, η γεωστρατηγική είναι το ειδικό πλαίσιο. Αυτό το οποίο δηλαδή αναλαμβάνει ένα κράτος μόνο του να αναπτύξει ως πολιτική και να μπορέσει να τα απεξέλθει μέσα στο γεωπολιτικό περιβάλλον. Υπό αυτή την έννοια, η περιοχή της Θράκης έχει μία γεωστρατηγική αξία. Γεωστρατηγική αξία καθώς έχει σημασία όσον αφορά το υποεξέταση γεωσύστημα της περιοχής μας δηλαδή εδώ, έτσι, τοπικά και περιφερειακά αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο για την πατρίδα μας στην Ελλάδα μέσα στην επικράτεια της οποίας βρίσκεται η περιοχή της Θράκης και φυσικά είναι πολύ σημαντική λόγω του βαθμού που εξασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλεια. Έτσι, όλοι οι μεγάλοι ιστορικοί του παρελθόντος είχαν τονίσει ότι όλη η ζώνη από την Ήπειρο μέχρι τη Θράκη είναι πάρα πολύ νευραλγική για την ασφάλεια και την άμυνα όλου του υπολείπου Αιγαίου χώρου. Οι συνιστώσεις της γεωστρατηγικής αξίας, της γεωστρατηγικής ισχύως, συγχωρέστε με, εν ολίγης. Γιατί για να μπορέσει κάποιος να ασκήσει γεωστρατηγική, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι παράγοντες οι οποίοι προσδίδουν ισχύ σε αυτόν ο οποίος είναι έτοιμος να την ασκήσει. Προφανώς εφόσον έχουμε το γεώ, αντιλαμβάνεστε αυτό το επίθεμα ότι η γεωγραφία και η γεωγραφική θέση του κράτους παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο κομμάτι της ισχύως. Έτσι. Προφανώς δεν μπορούν να έχουν όλες οι χώρες του πλανήτη την ίδια ισχύ με βάση τη γεωγραφία, γιατί ο χώρος στον οποίο επεκτείνονται είναι τελείως διαφορετικός. Οπότε ξεκινάμε από εκεί, κάτι το οποίο είναι κατανοητό και δεδομένο. Δεύτερος παράγοντας. Όπως είχα αναφέρει, δεν τους έχω βάλει σε κάποια συγκεκριμένη ιεράρχηση, τυχαία είναι η σειρά. Όλα είναι εξίσου σημαντικά για να μπορέσουμε να προσδώσουμε γεωστρατηγική ισχύ σε ένα κράτος ή σε μια περιοχή. Είναι το επίπεδο της στρατιωτικής ισχύως του κράτους. Έχεις ισχύ, έχεις εκτόπισμα στο επίπεδο στρατού, ενόπλων δυνάμεων. Τότε έχεις πολύ σοβαρές πιθανότητες να έχεις μια ευρύτερη
προοπτική να ασκήσεις τα εθνικά σου συμφέροντα. Αυτό που λέμε την υψηλή σου στρατηγική. Έτσι, να χρησιμοποιήσεις όλα τα μέσα τα οποία διαθέτεις, έχοντας και το εκτόπισμα και το βάρος της ισχύως σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων, για να μπορέσεις να καταφέρεις τους στόχους σου και την εθνική σου πολιτική. Το επίπεδο της οικονομικής ευημερίας προφανώς είναι κατανοητό, έτσι, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχει κάποιος ισχύ. Ο πληθυσμός και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Για μένα ένας από τους θεμελιωδέστερους παράγοντες, περισσότερο και από, και από τη στρατιωτική ισχύ και από την οικονομική ευημερία. Έτσι, όταν φερειπίνει η Ελλάδα έχει δείκτη γονιμότητας 1,3, για όσους δεν γνωρίζουν, 1,3 είναι ότι σε κάθε μητέρα αντιστοιχούν σε κάθε οικογένεια 1,3 παιδιά, έτσι. Ένας δείκτης εθνοκτονίας ουσιαστικά είναι αυτός, γιατί για να διαιωνιστεί μία κοινωνία, ένα γένος θα πρέπει να έχει δείκτη πάνω από 2,1. Έτσι, αυτή είναι η μέση όρη, η οποία οι στατιστικοί επιστήμοι έχουν κάποια σημασία. Προφανώς εδώ, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της δημογραφικής ανάπτυξης, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να έχει κάποιος ισχύ. Όταν έχει δημογραφική ανάπτυξη και επεκτείνεται δημογραφικά, τότε προφανώς έχει άλλες προοπτικές. Και πέμπτον και σημαντικότερο κατ' εμέ, είναι το λεγόμενο πνευματικό δυναμικό. Δηλαδή, ποιο είναι το υπόβαθρό σου όσον αφορά τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό. Και ομολογουμένως η δική μου η δουλειά είναι ακριβώς αυτή, να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε πάνω στο λεγόμενο πνευματικό δυναμικό και με τα σεμινάρια που κάνουμε στην Κομοτηνή και στη Θεσσαλονίκη και με την όλη ερευνητική μας διαδικασία, να δούμε πώς θα προσδώσουμε ξανά γεωπολιτική και γεωστρατηγική ισχύ στην Ελλάδα και στον ελληνισμό μέσω της οικοδομήσεως του πνευματικού δυναμικού. Οπότε έτσι σας δίνω μια γενική εικόνα, πολύ γενική, που αν υπάρχουν απορίες, σας παρακαλώ και θα ήταν ευχάριστο για μένα, όπως και την προηγούμενη φορά έτσι είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση, να τις σημειώσετε εδώ για να μπορέσω να τις διευκρινίσω στην πορεία, έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν σιγά σιγά, έτσι πολύ συνοπτικά, το ταξίδι μας όσον αφορά κάποιες συγκεκριμένες συνιστώσεις οι οποίες προσδίδουν γεωστρατηγική ισχύ στην περιοχή της Θράκης. Νούμερο 1. Η Θράκη καθιστά την Ελλάδα εξέχον τμήμα του παρευξηνίου υποσυστήματος αυτής εδώ της περιοχής. Έτσι. Εύξηνος πόντος είναι εδώ. Άρα εδώ, ειδικά η περιοχή της Ανατολικής Θράκης, η οποία έχει και πρόσβαση, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Προσδίδοντας την χώρα υψηλή αξία τόσο σε περιφερειακό, έτσι δηλαδή στην ευρύτερη, στο ευρύτερο περιβάλλον, όσο όμως και σε πλανητικό επίπεδο, όπως θα δούμε, γιατί η αξία της περιοχής σε σχέση και με άλλες περιοχές, οι οποίες είναι εκύτερα ή μακρύτερα, έτσι σε συνδυασμό και σε ταύτιση, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Νούμερο 2. Ως προγεφύρωμα στη Χερσόνησο του Αίμου, στα Βαλκάνια δηλαδή, παρέχει άμεση πρόσβαση τόσο σε υπηρωτικό όσο και σε θαλάσσιο επίπεδο προς όλους τους εμπορικούς δρόμους οι οποίοι κατευθύνονται προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη και στην Ασία. Έτσι οπότε έχουμε ένα ακόμα κρατούμενο ότι η περιοχή αυτή και γίνεται πιο σαφές αν τη δούμε εδώ, ότι είναι ένα σταυροδρόμι το οποίο ενώνει δύο διαφορετικούς κόσμους, δύο διαφορετικούς πολιτισμούς, δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες. Έτσι. Και εδώ θα πούμε το πρώτο μας παράδειγμα ουσιαστικά, το οποίο μπορεί να μας εντάξει σε αυτή τη σκέψη και να αρχίζουμε να αποκτάμε λίγο την νοοτροπία και τη λογική των ανθρώπων οι οποίοι καλούνται να εκτελέσουν, να υλοποιήσουν στρατηγικό σχεδιασμό, έτσι. Εδώ είναι ένας χάρτης, ο οποίος μπορεί να μην είναι σαφής εξ αρχής, θα τον διευκρινίσω, ο οποίος όπως μας λέει είναι ο σχεδιασμός της Κίνας για την επέκταση του σιδηροδρομικού της δικτύου προς τη Δύση. Έτσι. Ρωσία και Κίνα αυτή τη στιγμή έχουν τα δύο πολυπλοκότερα σιδηροδρομικά δίκτυα του πλανήτη και προφανώς δεν είναι τίποτα είτε για τη μία είτε για την άλλη χώρα να αναπτύξουν και στην περιοχή αυτή εδώ, στην οποία οι αποστάσεις είναι
ανύπαρκτη σε σχέση με τα δίκτυα τα εσωτερικά, να αναπτύξουν σιδηροδρομικά δίκτυα τα οποία θα εξυπηρετήσουν τα εμπορικά του συμφέροντα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ αυτή την γκρίζα ζώνη. Θεωρητικά είναι η επέκταση του δικτύου που κινείται από την κεντρική Ευρασία. Έτσι, θεωρητικά θα περάσει μέσω της Κωνσταντινούπολης. Και είναι και λογικό αυτό να περάσει μέσω της Κωνσταντινούπολης. Το ζήτημα είναι εδώ ότι θα μπορούσε να κατευθυνθεί είτε μέσω της Ανατολικής Θράκης προς Βουλγαρίας, είτε μέσω της Ελληνικής Θράκης και μέσω ευρύτερα της Βορείου Ελλάδος, να κατευθυνθεί όλο αυτό το πλαίσιο προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει δηλαδή αυτό στα σκαριά ως πλάνο και θα δούμε τώρα εμείς εδώ αν θα μπορούσε να συμβεί πρακτικά κάτι τέτοιο και να συνδεθεί με το κινέζικο δίκτυο. Μέσω του προγράμματος που υπάρχει και είναι στη διαδικασία σχεδιασμού, το οποίο ονομάζεται Σιδηροδρομική Εγνατία. Δηλαδή αυτό είναι ένα πλάνο το οποίο θα μπορούσε να είναι μία πιθανή επέκταση του δικτύου που σας έδειξα προηγουμένως και να εξυπηρετεί όλη αυτή την εμπορική διαδικασία και την εμπορική επέκταση της Κίνας προς την Ευρώπη. Να είστε βέβαιοι ότι η Κίνα, ειδικά τώρα αυτή την περίοδο που αλλάζουν άρδιν όλα τα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική, ότι έχει πολύ ισχυρές προοπτικές να υλοποιήσει άμεσα όλα αυτά τα project τα οποία έχουν να κάνουν με την εμπορική της επέκταση προς την Ευρώπη. Η σιδηροδρομική Εγνατία δε, όπως βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά από όλη αυτή την μπλε γραμμή, έτσι, πιθανολογείται ότι θα έχει 565 χιλιόμετρα σε μήκος, θα διέρχεται 4 λιμένες, 6 αεροδρόμια, 6 logistics centers, δηλαδή κέντρα τα οποία έχουν να κάνουν με τις μεταφορές και την αποθήκευση προϊόντων και θα εκμεταλλεύεται πλήρως τον αναπτυσσόμενο λιμένα του Πειραιά στη διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων. Γνωρίζετε όλοι ότι ο λιμένας του Πειραιά είναι ήδη ουσιαστικά ένας χώρος ο οποίος διοικείται από την κινέζικη κυβέρνηση λόγω της εμπλοκής της Κόσκο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε γεωστρατηγικό επίπεδο όσον αφορά τα ελληνικά συμφέροντα, όλο αυτό το δίκτυο το σιδηροδρομικό θα είναι ικανό να παρακάμπτει το Βόσπορο μέσω του λιμένου της Αλεξανδροπόλεως. Έτσι. Και προς βορρά. Άρα έχουμε δύο τεινά, ότι όλο αυτό εδώ το δίκτυο μπορεί να προσδώσει ιδιαίτερα μεγάλη στρατηγική αξία σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα και αυτή η στρατηγική αξία ουσιαστικά σηματοδοτείται από την περιοχή αυτή. Γιατί η είσοδος όλο αυτό το δικτύο θα είναι προφανώς από τον Εύρο. Και μιας και λέμε για τον Πειραιά και για την Αλεξανδρούπολη, περνάμε στην επόμενη εικόνα, η οποία θα γίνει και αυτή πιο σαφή στην πορεία. Βλέπουμε εδώ, όσο μπορείτε να δείτε, όσο καθαρότερα γίνεται η περιοχή της Ελλάδος, Πειραιάς και Αλεξανδρούπολη, τα δύο λιμάνια και της Θεσσαλονίκης, έτσι. Να κάνουμε σαφές πού βρίσκονται αυτά τα λιμάνια. Γιατί μπορεί, εξετάζοντας και βλέποντας ένα χάρτη, να μην είμαστε απόλυτα εξοικειωμένοι στο να δούμε το τι σημαίνει η κάθε περιοχή της πατρίδος μας όσον αφορά τη γεωστρατηγική ισχύ και το εκτόπισμα της Ελλάδος. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το τετραγωνάκι, παίζονται πάρα πολλά αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Θα το ξεκινήσω όμως λίγο διαφορετικά. Αυτά εδώ που βλέπετε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι διάφορες διαδρομές, ναυτικές οδοί θα έλεγα καλύτερα. Αυτά λοιπόν εδώ που βλέπουμε στο συγκεκριμένο χάρτη είναι τα λεγόμενα choke points του Alfred Mahan, δηλαδή είναι τα σημεία ασφυξίας του πλανήτη, τα στενά με λίγα λόγια και πρακτικά, τα οποία όποιος τα κατέχει και όποιος έχει επιρροή σε αυτά μπορεί να ελέγξει την παγκόσμια κίνηση σε ναυτικό επίπεδο, έτσι και την μεταφορά πετρελαίου, του εμπορίου γενικότερα. Ένα από αυτά τα λεγόμενα σημεία ασφυξίας, choke points, είναι η διόρυγα του Σουέζ. Άλλο ένα εδώ είναι το Γιβραλτάρ. Εδώ τα Δαρδανέλια, ο Ελίσποντος, έτσι. Βλέπετε ότι ουσιαστικά η πατρίδα μας είναι ανάμεσα σε ένα τρίγωνο
το οποίο προσδιορίζεται από τα τρία σημαντικότερα σημεία ασφυξία του πλανήτη. Έτσι, πολύ σημαντικά, τα οποία καθιστούν και τη Μεσόγειο θάλασσα τη σημαντικότερη περιφερειακή θάλασσα του πλανήτη. Δεν υπάρχει σημαντικότερη θάλασσα από τη Μεσόγειο, έτσι. Η Μεσόγειος καθορίζει τη μοίρα όλου του κόσμου. Και μετά άλλα σημεία, πιο κλειστές περιοχές. Ο Εύξηνος Πόντος και άλλες. Επομένως, για όποιον είναι πιο εξοικειωμένος και όποιος θυμάται αυτά τα οποία είχαμε πει την προηγούμενη Τετάρτη, η Κίνα, η οποία αυτή τη στιγμή αναβιώνει το λεγόμενο ναυτικό Silk Road, έναν νότιο άξονα ο οποίος εξυπηρετεί τα εμπορικά της συμφέροντα, τον δρόμο του μεταξιού δηλαδή, τον ναυτικό, διερχόμενη από το Σουέζ, τι βλέπει πρώτα? Το λιμάνι του Πειραιά. Έτσι, όλη αυτή η πορεία οδηγεί, αφού περάσει αυτά τα στενά εδώ, οδηγεί στο λιμάνι του Πειραιά. Γι' αυτό το λόγο, αυτοί οι οποίοι χάραξαν τη γεωστρατηγική της Κίνας, θεώρησαν ότι έπρεπε να βάλουν ένα πιόνι, μικρό ή μεγάλο, να το τοποθετήσουν στο λιμάνι του Πειραιά. Έτσι ώστε ερχόμενα τα πλοία και διερχόμενα από αυτή την οδό να μπορέσει η Κίνα να εκμεταλλευτεί το λιμάνι και να διοχετεύσει όλα τα προϊόντα προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Τώρα δε που η εκλογή Τραμπ έχει προκαλέσει γενικότερους τριγμούς, ξεκινάει μία, θα έλεγα, λισαλέα επέκταση των κινέζικων συμφερόντων, οι οποίοι ήταν ήδη στα σκαριά και ήδη ξεκινούν τοποθετήσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλα τα Βαλκάνια, έτσι. Όσοι είναι πιο εξοικειωμένοι με αυτά, θα έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα στην πορεία και στο κοντινό μέλλον. Ήδη στη Σερβία ξεκινούν διαδικασίες. Εν πάση περιπτώσει, η Κίνα αρχίζει και τοποθετείται εδώ με στρατηγικό σημείο το λιμάνι του Πειραιός. Και φυσικά δεν είναι μόνο ο Πειραιάς, έτσι όπως είπαμε προηγουμένως, τα τρία βασικότερα λιμάνια τα οποία βρίσκονται στη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή και μπορούν να αξιοποιηθούν είναι και η Θεσσαλονίκη και η Αλεξανδρούπολη, η οποία είναι και αυτή η οποία μας αφορά αυτή τη στιγμή. Νούμερο 3. Η Θράκη αποτελεί μια νομοτελειακή επιλογή, και κρατήστε το αυτό, ως ενεργειακός κόμβος μέσω του οποίου θα διέχεται το φυσικό αέριο της Κεντρικής Ασίας προς την Ευρώπη. Και όπως είχαμε δείξει την προηγούμενη φορά, εδώ είναι ένα σύστημα αγωγών, το οποίο βλέπετε εδώ ότι έρχεται να συνδεθεί. Θεωρητικά αυτός είναι ο Turkish Stream, ο οποίος προτείνεται αυτή τη στιγμή από τη Ρωσία σε συνεργασία με την Τουρκία για να αντικαταστήσει το South Stream, ο οποίος θα διέρχεται το μέσο Βουλγαρίας προς την Ευρώπη. Αυτός ο οποίος γνωρίζουμε ήδη ότι υλοποιείται ως σχέδιο είναι αυτός εδώ ο αγωγός που συνδέει τα κοιτάσματα του Αζερβαϊτζάν με την Ευρώπη. Και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί το βλέπετε να υλοποιείται, αυτό εδώ το τμήμα είναι το τμήμα του TAP. Ο οποίος TAP θα χρησιμοποιηθεί για να διέλθει όλο αυτό το αέριο μέσω Ελλάδος στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι, περνώντας μέσα από τη Μικρά Ασία κτλ. Άρα, εδώ έχουμε ήδη την προοπτική να δημιουργηθεί ένας μεγάλος ενεργειακός κόμβος. Γιατί, αν υποθέτουμε σωστά, προφανώς η επέκταση του Turkish Stream, αν υλοποιηθεί, έτσι, γιατί εδώ μπορούμε να έχουμε πάρα πολλές επιφυλάξεις, τις οποίες ενδεχομένως να συζητήσουμε στην πορεία. Αν υλοποιηθεί λοιπόν όλο αυτό, θα είναι ένα σημείο σύνδεσης εδώ στους κήπους, από όπου θα διέρχεται το φυσικό αέριο τόσο του Αζερβαϊτζάν όσο και της Ρωσίας προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Θα το δούμε όμως αυτό στην πορεία και όταν θα αναπτύξουμε και το κομμάτι της Τουρκίας σε όλο αυτό. Εδώ βλέπουμε τον Turkish Stream σε ένα μεγαλύτερο γράφημα από το επίσημο site της Gazprom, της Ρωσικής Εταιρείας Φυσικού Αερίου, που δείχνει ότι θα εισέρχεται μέσω Ανατολικής Θράκης και στην πορεία θα επεκτείνεται μέσω των κήπων προς την υπόλοιπη Ελλάδα και θα συνδέεται κάπου εδώ, τέλος πάντων, μαζί με τον TANAP, μέσω του TAP θα διέρχεται το φυσικό αέριο προς την Ευρώπη.
Εδώ βλέπουμε αυτό το οποίο γνωρίζουμε ότι αρχίζει και υλοποιείται, γιατί ο Turkish Stream είναι ακόμα σε θεωρητικό επίπεδο. Έτσι. Ο διαδριατικός αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου από το κοίτασμα του Σαν Ντενίζ. Και ακόμα πιο κοντινή είναι αυτή η απεικόνηση. Βλέπετε εδώ. Εδώ είναι αυτό το οποίο αφορά αρκετά την περιοχή της Αλεξανδροπόλεως. Δεν ασταθώ όμως πάρα πολύ όπως την προηγούμενη φορά. Είναι μία πλωτή μονάδα αποθηκεύσεως και επαναεριοποιήσεως του υγρού φυσικού αερίου, του LNG του λεγόμενου, έτσι. Το οποίο, η οποία μονάδα ουσιαστικά θα στεγάζεται σε ένα πλοίο όπως σχεδιάζεται, σε ευθεία 10 χιλιόμετρα από τις ακτές του Αγίου Γεωργίου και με ένα δίκτυο το οποίο θα είναι στο μεγαλύτερο τμήμα υποθαλάσσιο, θα συνδέεται με το εθνικό δίκτυο το ήδη υπάρχον ή θα φεύγει με το δίκτυο το οποίο είναι υποσχεδιασμό αυτή τη στιγμή προς τη Βουλγαρία για να ενωθεί με άλλα δίκτυα φυσικού αερίου. Αυτή λοιπόν η πλωτή μονάδα θα έχει περίπου χωρητικότητα 350.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, θα στηθεί λίγο πιο έξω εδώ λοιπόν, θα έρχονται άλλα καράβια κατά κύριο λόγο από το Κατάρ, θα τη γεμίζουν και όλο αυτό θα επαναεριοποιεί μέσω μιας διαδικασίας το φυσικό αέριο και θα το στέλνει στο υπόλοιπο δίκτυο για να ενισχύει δηλαδή την παροχή του φυσικού αερίου. Θα δούμε τώρα αυτό θα γίνει. Πολλά ακούγονται και πολλά παίζονται. Είναι όμως και αυτό μία συνιστόσα, αντικειμενική συνιστόσα της αξίας που αποκτά η περιοχή εφόσον κάποιο επενδυτικό πλάνο εμπιστεύεται την τοποθέτηση αυτού του πλοίου στην περιοχή της Θράκης. Εδώ συνεχίζουμε το κομμάτι της ενεργειακής απεικόνησης και βλέπουμε το τμήμα αυτό σε κίτρινο εδώ ακόμα πιο καθαρά. Το τμήμα του IGB που είναι ένας διασυνδετήριος αγωγός Κομωτινής Τάρα Ζαμπόρα, ο οποίος σχεδιάζεται ότι εφόσον το φυσικό αέριο θα διέρχεται μέσω του TANAP και του TAP εδώ, θα μπορέσει να το διοχετεύει προς την αγορά της Βουλγαρίας, έχοντας ως μεταφορική δυνατότητα 3 με 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Και αυτό είναι ένα έργο που αντικειμενικά προσδίδει στην περιοχή αξία, εφόσον δημιουργείται ακόμα ένα πλαίσιο μεταφοράς του φυσικού αερίου μέσω μιας πόλεως της Θράκης. Δεν θα σταθώ τόσο πολύ εδώ. Εδώ είναι το γενικό δίκτυο αυτή τη στιγμή το οποίο εξυπηρετεί την μεταφορά φυσικού αερίου και την προμήθεια στην Ελλάδα. Και συνεχίζουμε με την τέταρτη συνιστόσα. Τα περνάω γρήγορα ακριβώς για να μην μείνω για οικονομία χρόνου, μην μείνω τόσο πολύ όσο την προηγούμενη φορά. Αν υπάρχουν απορίες, προφανώς θα επιστρέψουμε για να τα δούμε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Η Θράκη λοιπόν, νούμερο 4, διαθέτει το 1/12 των καλλιεργήσιμων εδαφών της ελληνικής επικρατείας. Σημαντικές εκτάσεις βοσκοτόπων, αξιόλογο ορυκτό πλούτο τόσο στην υπηρετική ζώνη όσο και στην υφαλοκρηπίδα του Βορείου Αιγαίου και ανεκτήμητης αξίας ποσότητας σπανίων γεών. Και πάμε τώρα εδώ να δούμε ένα χάρτη από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Δεν θα πούμε στη διαδικασία να τα αναπτύξουμε όλα αυτά, απλώς αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι είναι χρωματισμένο εδώ στην Βόρειο Ελλάδα είναι και περιοχή η οποία έχει κάποια κοιτάσματα διαφόρων μεταλλευμάτων και ορυκτών τα οποία έχουν ιδιαίτερη αξία. Εδώ είναι ένας χάρτης ο οποίος μας δείχνει κοιτάσματα ουρανίου τα οποία βρίσκονται τόσο στην Ξάνθη όσο και στην περιοχή της Ροδόπης. Και εδώ πάλι είναι οι περιοχές στις οποίες εικάζεται ότι υπάρχουν μεγάλες περιεκτικότητες σε χρυσό. Έτσι. Αυτός είναι ένας ακόμα χάρτης που μας δείχνει κάποια κοιτάσματα, περιοχές οι οποίες είναι έχουν ισχυρές πιθανότητες να έχουν κοιτάσματα τόσο φυσικού αερίου όσο και πετρελαίου. Βλέπετε εδώ λοιπόν την περιοχή αυτή ότι έχει πάρα πολλές προοπτικές. Και εδώ κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και δεν θίγεται πολύ συχνά είναι όλη αυτή η ζώνη η οποία προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο από Στριμώνα, Νέστο και Εύρο.
στην οποία εικάζεται ότι υπάρχουν οι λεγόμενες σπάνιες γης, δηλαδή μία ομάδα 17 ορυκτών που είναι εξαιρετικά σπάνιες στη φύση. Κάποτε, ξέρετε, όσοι εξόρυταν αυτές τις γης, αυτά τα ορυκτά, δεν είχαν δώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτά, γιατί δεν είχαν ακόμα αντιληφθεί τις ιδιότητές τους. Όσο λοιπόν προχωρά και αναπτύσσεται η τεχνολογία και κυρίως εφαρμογές που έχουν να κάνουν με υψηλή τεχνολογία και νανοτεχνολογία κατά κύριο λόγο, τόσο οι ιδιότητες αυτών των 17 μεταλλευμάτων χρησιμοποιούνται για την αξιοποίηση της τεχνολογίας αυτής. Άρα αυτά τα μεταλλεύματα χρειάζονται για να μπορέσει να κινηθεί η υψηλή τεχνολογία του σύγχρονου κόσμου. Η περιοχή αυτή λοιπόν θεωρείται ότι έχει υψηλή περιεκτικότητα ακριβώς επειδή υπάρχουν τα τρία αυτά ποτάμια, τα οποία λόγω αντιλαμβάνεσαι της μεταφοράς ενσηματογενών πετρωμάτων, τα οποία αποθέτονται στις εκβολές, δημιουργούν τις συνθήκες για να μπορέσουν να αναπτυχθούν αυτά τα μεταλλεύματα. Αξίζει εδώ δεν να πούμε, σε σχέση με αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την Κίνα, ότι η Κίνα ελέγχει κατά 95% την παγκόσμια αγορά των σπανίων γεών. Έτσι, από την αρχή, από την εξόρυξη μέχρι το τελικό προϊόν και την αξιοποίησή τους στην υψηλή τεχνολογία. Άρα έχει πολύ σημαντικό έρισμα να επενδύσει και να αξιοποιήσει έχοντας την απόλυτη τεχνογνωσία της αξιοποίησης αυτών των ορυκτών και τα ορυκτά τα οποία εικάζονται ότι βρίσκονται σε όλη αυτή τη ζώνη από το Στριμωνικό μέχρι και τον Εύρο. Και εδώ για να κλείνουμε το κομμάτι το ενεργειακό, έτσι το προσπαθήσαμε να το πιάσουμε από όλες τις πλευρές, βλέπουμε τα πιθανολογούμενα κοιτάσματα του σχιστολιθικού αερίου, το οποίο κατά κύριο λόγο εντοπίζεται στο βόρειο Εύρο, αλλά και στη ζώνη εδώ παρά του Εύρου ποταμού και την παράκτεια εδώ ζώνη. Σχιστολιθικό αέριο, το οποίο όπως είχα αναφέρει και την προηγούμενη Τετάρτη, στην παρούσα φάση είναι αρκετά δαπανηρό. Βέβαια τα πράγματα θα αλλάξουν στην πορεία, γιατί φέτος θα ανέλθουν οι τιμές του πετρελαίου και θα είναι πιο προσοδοφόρο στην αξιοποίησή του. Αλλά κατά κύριο λόγο για εμάς, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ότι είναι μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ ρηπογόνα για το περιβάλλον, δηλαδή η διαδικασία της εξορύξεως του σχιστολιθικού αερίου και δημιουργεί εκτεταμένα προβλήματα στις κοινωνίες οι οποίες εντοπίζονται κοντά σε αυτά τα κοιτάσματα. Παρ' όλα αυτά όμως, από την αντικειμενική οπτική, βλέπουμε ότι αυτά τα κοιτάσματα είναι πολύ σημαντικά για την περιοχή της Θράκης ως ενεργειακό υπόβαθρο. Και κλείνω το κομμάτι αυτό το οποίο έχει να κάνει με τις συνιστώσεις της γεωστρατηγικής ισχύως για να περάσω στο σημαντικότερο και στο πώς η Τουρκία αντιμετωπίζει αυτή τη γεωστρατηγική ισχύ και το εκτόπισμα της περιοχής, δίνοντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πόσο σημαντική είναι δηλαδή η περιοχή για την ευρύτερη περιφέρεια από το γεγονός ότι την περιοχή της Αθηναϊκής ηγεμονίας όλη αυτή η ζώνη, τόσο η παράκτεια εδώ όσο και η ζώνη της σημερινής Κωνσταντινούπολεως και ο Βόσπορος φυσικά ήταν τμήμα της Δηλιακής Συμμαχίας, έτσι. Η κατοχή τους δε από την πόλη κράτους των Αθηνών, του Περικλέους, ήταν πάρα πολύ σημαντική υπό την έννοια ότι όλη αυτή η ζώνη του Ιωνικού πολιτισμού εκείνης της περίοδου ήταν αυτή η οποία χρησιμοποιείται ως ζώνη προστασίας του κυρίως Αιγαιακού χώρου και εδώ προσέξτε το και είναι πάρα πολύ σημαντικό, του εκλαμβανομένου ως τη Λακά του Ευξήνου Πόντου. Έτσι, προς τα πάνω. Ο Περικλής μάλιστα είχε ανεπτυγμένη γεωστρατηγική θεώρηση σε επίπεδο ναυτικής ισχύως πάντοτε, η οποία τι έλεγε, τι θεωρούσε Αιγαίο και Εύξηνο Πόντο ως δύο θάλασσες άρρηκτα συνδεδεμένες και πολύ σημαντικές για την γεωστρατηγική ανάπτυξη του ελλαδικού χώρου. Και όχι μόνο αυτό, ακόμα και για την ανάπτυξη και επέκταση του ελληνισμού σε όλη τη Μεσόγειο. Κάτι το οποίο το είδαμε με την απικιακή πολιτική και ξέρετε όλοι πως σχεδόν όλα τα παράλια της Ευρωπαϊκής Ηπείρου τα οποία σχετίζονται με τη Μεσόγειο θάλασσα είχαν απικιστεί από ελληνικές πόλεις, έτσι και από ελληνικά φύλλα. Άρα βλέπετε εδώ μια γεωστρατηγική στόχευση την οποία εμείς σήμερα έχουμε απολέσει, γιατί καλώς ή κακώς θεωρούμε ότι κάποια πράγματα κοίται μακράν όπως η Κύπρος θερυπίν, τίποτα δεν κοίται μακράν στη γεωστρατηγική. Ιδίως δε αν σκεφτείτε και αναλογιστείτε το πώς βλέπουν οι μεγάλες πλανητικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή κάθε περιοχή του πλανήτη μέσα στο χάρτη,
και πώς προσπαθούν να τις αξιοποιήσουν συνδέοντας τα δικά τους γεωστρατηγικά συμφέροντα με αυτές. Και προχωράμε τώρα στο κομμάτι το οποίο είναι πιο εξειδικευμένο, ερχόμαστε λίγο περισσότερο στα καθ' εμάς, να δούμε πώς η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης χρησιμοποιείται και χειραγωγείται προς όφελος των στρατηγικών επιδιώξεων της Τουρκίας στην περιοχή. Γιατί εμείς ενδεχομένως ως Ελλάδα, ως ελληνική ηγεσία και ως πολιτεία γενικότερα, ως λαός, αγνοούμε την γεωστρατηγική σημασία της περιοχής. Η Τουρκία, όπως έχοντας πολύ ανεπτυγμένα γεωστρατηγικά τα αναγκαστικά, προφανώς και δεν την αγνοεί καθόλου. Εδώ βλέπουμε μια χαρακτηριστική εικόνα το πώς κάποτε έφευγαν όλοι αυτοί οι λεγόμενοι χατζίδες και μετέβαιναν στη Μέκα για προσκύνημα κρατώντας την ελληνική σημαία. Πολύ παλαιότερες εποχές, καμία σχέση με το σήμερα που πλέον θεωρούν ότι είναι όλοι υπό την αιγίδα της μητέρας πατρίδας Τουρκίας. Να δούμε λίγο την εθνολογική σύνθεση της μειονότητας, προτού δηλαδή δούμε το πώς χρησιμοποιείται και χειραγωγείται, για να εντοπίσουμε ακριβώς τι εστί μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Εδώ θα μου επιτρέψει να σας διαβάσω κάποια στοιχεία. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε, χωρίς να πω περισσότερα σε εσάς γιατί είστε πιο εξοικειωμένοι, ότι η μειονότητα την οποία ονομάζουμε εμείς μουσουλμανική μειονότητα είναι μια μειονότητα διεθνώς αναγνωρισμένη από τη Συνθήκη της Λοζάνης, έτσι, η οποία υπεγράφει 24 Ιουλίου του 1923. Η μειονότητα σήμερα αριθμεί κατά προσέγγιση 119 με 120 χιλιάδες άτομα, έτσι. Το 47,9%, 48% χοντρικά, είναι οι λεγόμενοι τουρκοφανείς ή τουρκογενείς. Και εδώ να το διευκρινίσουμε, δεν είναι Τούρκοι, ούτε και αυτοί, έτσι. Γιατί όλοι ξέρουμε προφανώς ότι η μειονότητα χωρίζεται σε τρία εθνικά τμήματα. Ακόμα όμως και αυτοί που θεωρούνται τουρκογενείς και αυτοί, όπως θα δούμε τώρα σε λίγο, δεν είναι. Είναι ανομοιογενείς μεταξύ τους, έτσι. Το 31,1% είναι οι Πομάκοι και το 21% είναι οι Αθήκανοι ή οι Ρωμά. Το πώς κατανέμεται τώρα ο πομακικός πληθυσμός ανανομώ. Στην Ξάνθη, συντριπτικά, περίπου 65%, 29,7% στη Ροδόπη και 5,4% στην περιοχή του Εύρου, κατά κύριο λόγο στα λεπιτοχώρια του Βορείου Εύρου, πάνω στο Μεγάλο Δέριο, στη Ρούσα, στο Γονικό και σε αυτά τα μέρη. Η κατανομή τώρα των μουσουλμάνων ανανομώ, έτσι, 53,8% του μουσουλμανικού πληθυσμού βρίσκεται στη Ροδόπη, το 37% εντοπίζεται στην Ξάνθη και το 9,2% εντοπίζεται στον Εύρο. Και εδώ σε ένα μεγαλύτερο γράφημα, αυτό το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερο σε εμάς τους κατοικούντες στη Ροδόπη, είναι το γεγονός ότι το 57% περίπου πλέον είναι πλειονότητα ο μουσουλμανικός πληθυσμός σε όλο τον νομό, 43% είναι ο χριστιανικός πληθυσμός, εν αντιθέσει με την Ξάνθη που είναι 60-40 υπέρ του χριστιανικού πληθυσμού και φυσικά στον Εύρο που είναι το 92,2% συντριπτικά περισσότερος. Να δούμε όμως αυτό το οποίο σας έλεγα προηγουμένως έχει σημασία σε σχέση με τους τουρκοφανείς ή τουρκογενείς κατοίκους της περιοχής. Είναι άξιο αναφοράς να σας πω ότι η φυλετική του σύσταση συνίσταται στα εξής τμήματα. Πρώτον, σε Οθωμανούς που θεωρούνται ότι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μετά την κατάληψή της. Και δεύτερον, σε διάφορες μουσουλμανικές φυλές όπως οι Τατάροι, οι Γιουρούκοι, οι Κυρκάσοι και πολλοί εξισλαμιθέτες γηγενείς Έλληνες. Η φυλετική ανομοιογένεια λοιπόν δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο μεταξύ της μειονότητας, έτσι, η οποία χωρίζεται όπως προανέφερα σε Πομάκους, Ρωμά και Τουρκοφανείς, αλλά είναι εμφανέστατη και μεταξύ των ίδιων των Τουρκοφανών ή Τουρκογενών.
Το ποσοστό δε των απογόνων εξισλαμιστέ των Ελλήνων που δεν έχουν ίχνη μογγολικών χαρακτηριστικών είναι πολύ σημαντικό. Και έχει γίνει και μια ακόμα πιο εξειδικευμένη μελέτη σε επίπεδο γενετικής που αποδεικνύει ότι ούτε καν το 5% πλέον των κατοίκων της περιοχής δεν έχει, μάλλον ούτε καν το 5% δεν έχει απομείνει που έχει χαρακτηριστικά ανατολικά. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα που εξάγεται από όλο αυτό το δεδομένο? Ότι οι κάτοικοι αυτοί που θεωρούμε ως τουρκογενείς της μειονότητας ή ως Τούρκοι θεωρούμενοι από την άλλη πλευρά είναι κάτοικοι που ουσιαστικά είναι εξισλαμιστέτες. Παλαιόθεν, χριστιανοί, Έλληνες, βυζαντινοί πληθυσμοί οι οποίοι δυστυχώς έχασαν τη μνήμη της ελληνικότητάς τους, έτσι. Και όπως έλεγα προηγουμένως, το οποίο δεν σας το διάβασα, το παρέλειψαν, αυτοί οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι εξισλαμιστέτες χριστιανοί ήταν κατά κύριο λόγο είτε μανιχαϊστές, είτε μπογόμιλοι, είτε κυζιλμπάστες, δηλαδή διάφορες αιρέσεις οι οποίες είχαν σχέση με την Ορθοδοξία ή μετά απόλυσαν αυτή τη σχέση και προσπάθησαν να προσαρμοστούν σε άλλα φιλοσοφικά ρεύματα και σε άλλα θεολογικά ρεύματα. Αφού κάναμε μία απαραίτητη ανάπτυξη του ζητήματος της μειονότητας και σε τι συνίσταται, να περάσουμε σε αυτό το κομμάτι το οποίο είναι και το σημαντικότερο, το πώς ουσιαστικά χειραγωγείται η μειονότητα προς όφελος της υλοποιήσεως των στρατηγικών επιδιώξεων της Τουρκίας. Αρκεί να αναφέρουμε για αρχή τους πέντε σημαντικούς άξονες του νεοοθωμανισμού όπως περιγράφονται στο περιώνυμο σύγγραμμα του Αχμέτ Αβούτογλου, το στρατηγικό βάθος, η διεθνής θέση της Τουρκίας, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε και θα το επικαλεστούμε αρκετά. Μας λέει λοιπόν ο Αχμέτ Αβούτογλου ότι η Τουρκία πρέπει, καθώς και οι σύμμαχοί της, να ελέγξουν τους άξονες των συγκοινωνιών και των ποταμίων μεταφορών. Δεύτερον, η Οθωμανική κληρονομιά πρέπει να προβληθεί ως κοινή ιστορική ρίζα των Βαλκανικών λαών και κυρίως των Αλβανών και των Βοσνιομουσουλμάνων. Κοινή ιστορική ρίζα, η Οθωμανική κληρονομιά. Κρατήστε το. Τρία, η Αλβανία θα παίξει το ρόλο της συμμάχου μέσω της οποίας η Τουρκία θα βρει διέξοδο προς την Αδριατική. 4. Ο θρησκευτικός παράγων είναι απαραίτητο εργαλείο στρατηγικής σκέψεως και διαμορφώσεως συμμαχιών. 5. Οι μουσουλμανικές μειονότητες ανά τα Βαλκάνια πρέπει να αξιοποιηθούν ως εφαλτήρια προωθήσεως των τουρκικών συμφερόντων. Μπορεί να προταθεί επίσης μια συνεργασία για την εξασφάλιση των πολιτισμικών και εκπαιδευτικών δικαιωμάτων των εθνικών κοινοτήτων. Προσέξτε τον όρο. Που διαθέτουν διαφορετικές κουλτούρες στους κόλπους των Βαλκανικών κρατών. Μία τέτοια συμφωνία μπορεί να διαμορφώσει ένα κατάλληλο έδαφος, κυρίως για το Κόσοβο και τη Δυτική Θράκη. Θα πρέπει να διευκρινίσω ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει κρύψει τίποτα στον τρόπο με τον οποίο ανέπτυξε τη στρατηγική της Τουρκίας για την περιοχή. Λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο επιρροής επί της Δυτικής Θράκης. Και να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Σύμφωνα λοιπόν πάλι με τον Νταβούτογλου, είναι αναγκαίο για την Τουρκία να περικυκλώσει την περιοχή των Βαλκανίων χρησιμοποιώντας τις μουσουλμανικές χώρες και μειονότητες. Ξεκάθαρα πράγματα. Και έχει προσδιορίσει λοιπόν ένα συγκεκριμένο τόξο, το οποίο υπό τη σκοπιά της Τουρκίας έχει λάβει χαρακτήρα ζωτικής αρτηρίας. Και όταν λέμε ζωτική αρτηρία στη γεωπολιτική, σημαίνει ότι ο έλεγχος αυτού του χώρου και αυτής της οδού, αυτού του τόξου, είναι πάρα πολύ νευραλγικός και σημαντικός για την επέκταση των συμφερόντων και της πολιτικής εξωτερικής της Τουρκίας. Ποια είναι λοιπόν αυτός ο άξονας, αυτό το τόξο, για να μην τον αναφέρω πολλές φορές, να τον δούμε εξ αρχής στο χάρτη, που είναι και πιο σαφής. Είναι λοιπόν μια ζώνη, η οποία ξεκινάει από τον Πίχατ της βορειοδυτικής Βοσνίας, έτσι μας προσδιορίζει ο Νταβούτογλου, δεν έχει δημιουργηθεί, δεν έχει απεικονιστεί τυχαία όλο αυτό, είναι ακριβώς η αναφορά που κάνει ο Νταβούτογλου σε κάθε περιοχή συγκεκριμένα. Το Πίχατ λοιπόν είναι η αρχή του άξονος, συνεχίζει στην κεντρική Βοσνία στη Ζένιτσα, περνάει προς τη Σερβία και στην επαρχία του Σατζάκ,
στο Νόβι Παζάρ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό λόγω της μειονότητας της μουσουλμανικής που βρίσκεται στην περιοχή. Μέσω Αλβανίας περνάει στην Πρίστινα, στο Κόσοβο, που το Κόσοβο, όπως θα δούμε στην πορεία, είναι η πλέον νευραλγική περιοχή για τον έλεγχο όλης της δυτικής Αλβανίας αυτής. Μέσω Κοσόβου περνάει στα Σκόπια και από εκεί στο Κίρτζαλι, στην Ανατολική Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη κατ' επέκταση. Όλος λοιπόν αυτός είναι ο άξονας ο οποίος μας περιγράφει ο Αχμέντ Αμπούντογλου στο στρατηγικό βάθος. Η επισήμανση και η προσθήκη που έχω κάνει σε αυτή τη σκέψη του Νταβούτογλου, την οποία δεν μας την αποκαλύπτει στο στρατηγικό βάθος, αλλά μπορεί κάποιος να την εξάγει από τον τρόπο που υλοποιείται αυτός ο σχεδιασμός τα τελευταία 15 με 20 χρόνια, είναι ένας ακόμα άξονας, ο οποίος δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά, επεκτείνεται από την Ήπειρο πάλι μέχρι την Ανατολική Θράκη και την Κωνσταντινούπολη, όμως μέσω της Βορείου Ελλάδος. Και πώς εξάγεται όλος αυτός ο άξονας? Βλέπετε ότι εδώ περιλαμβάνει από Ιγουμενίτσα, Ιωάννα, Φλόρινα, Γιαννιτσά, Σέρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη κτλ. Πώς εξάγεται τώρα όλο αυτό? Αυτός ο άξονας λοιπόν εξάγεται και προφανώς έχω κάνει και την αντίστοιχη επιτόπια μελέτη σε όλες αυτές τις περιοχές και σε άλλες οι οποίες δεν αναφέρονται βέβαια εδώ. Εξάγεται από την εγκληματική κατ' εμέ αναβίωση της Οθωμανικής κληρονομιάς. Με τη συνδρομή και την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση και των περιφερειών και των δήμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Δήμος Πέλλας είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει εργολαβικά σε εισαγωγικά την ανάδειξη της Οθωμανικής κληρονομιάς στην περιοχή των Γιαννιτσών, η οποία υλοποιήθηκε φερυπίν με την ανακαίνιση του μαυσολίου του Γκεζί Εβερνός Μπέι. Δυστυχώς δεν έχω σε αυτή την παρουσίαση κάποια συγκεκριμένη φωτογραφία για να το δείτε το μαυσολείο. Είναι πλέον ένας περικαλής χώρος, ο οποίος αφορά έναν γενίτσαρο πολύ στιγνό, έναν από τους μεγαλύτερους φαγείς του χριστιανικού πληθυσμού στην ιστορία, και εμείς τον τιμούμε με αυτόν τον τρόπο ανακαινίζοντας το μαυσολείο του. Το γεγονός αυτό όμως έχει δημιουργήσει ένα ερέθισμα και μία προοπτική στην Τουρκία να αξιοποιήσει όλη αυτή την αναβίωση των Οθωμανικών μνημείων προς όφελος της τουριστικής πολιτικής. Και πιστέψτε με ότι αυτή η τουριστική πολιτική είναι μια πρόφαση επεκτάσεως των τουρκικών συμφερόντων προς την Ελλάδα. Το ίδιο συμβαίνει, για να μην μακρηγορήσω, εδώ και σε άλλες περιοχές. Περιπτήσεις ΕΕΣ ανακαινίζεται το Ζιζιλί Τζαμί, στη Δράμα τα ίδια, στην Καβάλα τα γνωστά. Εντάξει, για εμάς δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, είναι δεδομένα το τι συμβαίνει στην Ξάνθη και στην Κομωτινή κατά κύριο λόγο. Αυτό όμως το οποίο δεν είναι ιδιαίτερος γνωστό είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στη Φλόρινα. Η Φλόρινα αυτή τη στιγμή και γενικότερα αυτή η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας έχει αποκτήσει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την Τουρκία και υπάρχουν και δραστηριότητες στην περιοχή οι οποίες κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς προσπαθεί να οικειοποιηθεί την κοινότητα, τέλος πάντων, αυτή των σλαβοφόνων της περιοχής, που μιλάνε αυτή την ντόπια, αυτό το ντόπιο γλωσσικό ιδίωμα, των μακεδονικών όπως το λένε, έτσι, το γνωρίζετε όλοι, και προσπαθεί να οικειοποιηθεί όλους αυτούς τους κατοίκους και το έχει κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, χρησιμοποιώντας κάποιες τεχνικές που δεν είναι επί της παρούσης, προσπαθώντας να τους εντάξει υπό τη σκέπη του τουρκόφρονου κόμματος ΔΕΜ. Ξέρετε όλοι ότι στη Θράκη δραστηριοποιείται ένα εξτρεμιστικό κόμμα το οποίο είχε ιδρυθεί από τον Αχμέτ Τσαδίκ, το κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, τέλος πάντων, το οποίο προσπαθεί να οικειοποιηθεί με βάση τα λεγόμενα των ιδίων των ηθινότων του κόμματος όλους τους καταπιεσμένους λαούς της Ελλάδας. Ξέρετε εσείς καταπιεσμένους λαούς στην Ελλάδα? Προφανώς το τουρκικό προξενείο και η τουρκική πρεσβεία κάτι ξέρει περισσότερο. Θα το δείτε αυτό στην πορεία. Εδώ λοιπόν έχει τοποθετήσει τα πιόνια του τόσο το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής, όσο και της Θεσσαλονίκης, όσο φυσικά και η τουρκική πρεσβεία. Έτσι, και ρίχνει το βάρος στην χειραγώγηση και αυτού εδώ του πληθυσμού. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε αυτό το οποίο σας είχα πει την προηγούμενη φορά και σε κάποιους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, το πώς αντιλαμβάνεται ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν την Τουρκία. Ο Ερντογάν δεν βλέπει αυτό εδώ. Και κανείς
Τούρκος πολιτικός δεν αντιλαμβάνεται την Τουρκία τόσο περιορισμένη. Ο Ερντογάν θεωρεί ότι η Τουρκία είναι όλο αυτό. Και όχι μόνο, θα δούμε και ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι μια μικρή οπτική. Τι θέλω να πω με αυτό. Καταρχάς, όλος ο πυρήνας του στρατηγικού βάθους του Αχμέτ Αβούτογλου, ποιος είναι ο κεντρικός άξονας της ιδεολογίας αυτής. Ότι η Τουρκία θα πρέπει να αναπτυχθεί και να επεκταθεί στο φυσικό της γεωπολιτικό χώρο. Γιατί σε αυτό το χώρο που βρίσκεται, καταρχάς είναι αδικημένη η κακομοίρα, την έχει αδικήσει το διεθνές σύστημα, θα κλάψουμε, έτσι. Και ως αδικημένη και περιορισμένη θα πρέπει να επεκταθεί εκεί που ανήκει. Γενικά το στρατηγικό βάθος, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, κάνω ακόμα μία σύσταση να το αγοράσετε όλοι αυτό το βιβλίο. Αν πραγματικά θέλετε εμπράκτως να δείξετε τον ενδιαφέρον σας για την περιοχή, γιατί όλο αυτό το σύγγραμμα από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία σελίδα, είναι ικανό να αλλάξει την θεωρία και την πράξη κατά κύριο λόγο και την βιωματική εφαρμογή σε όλα αυτά στη ζωή μας, σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Θα κινητοποιήσει σίγουρα υγιείς δυνάμεις για να μπορέσουν να, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, να αποτρέψουν όλο αυτό το σχεδιασμό. Εδώ λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, τι βλέπουμε. Πληθυσμοί οι οποίοι είναι είτε τουρκογενείς είτε τουρκόγλωσσοι. Άρα η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση όλων αυτών των μειονοτήτων, γλωσσικών ή εθνικών. Και μας λέει λοιπόν ο Αχμέτ Αβούτογλου, κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία ακόμα καλύτερα, εδώ, ανοίγοντας το πλάνο, ότι η Τουρκία ουσιαστικά ενδιαφέρεται για ένα σύστημα ενός τριπλού στρατηγικού άξονα, ο οποίος προσδιορίζεται αφενός από την περιοχή εδώ που εντοπίζεται από τη Μεσοποταμία μέχρι κάτω τη Βασόρα του Ιράκ, έτσι, ένα κομμάτι είναι εδώ, από τον άξονα Αιγαίου Ανατολικής Μεσογείου, ένα κομμάτι λοιπόν εδώ, και από τον άξονα Δουνάβεως Δαρδανελίων Εξίνου Πόντου. Άλλο ένα κομμάτι λοιπόν είναι εδώ. Και φτιάξαμε λοιπόν εμείς αυτό το τριγωνάκι για να δείξουμε ποιο είναι το τμήμα το οποίο ουσιαστικά είναι ο νευραλγικός γεωστρατηγικός άξονας για την υλοποίηση των στρατηγικών επιδιώξεων της Τουρκίας. Εδώ δε θα πρέπει να πω ότι αυτός ο χάρτης είναι που θεωρητικά είναι η περιοχή στην οποία θέλει να επεκταθεί το λεγόμενο τουρκικό Ισλαμικό Χαλιφάτο. Δηλαδή, πέρα από αυτό το τμήμα που είδαμε προηγουμένως με τους μουσουλμανικούς θύλακες, όλος ο Ισλαμικός κόσμος ο οποίος επεκτείνεται σε αυτή τη ζώνη είναι μια περιοχή ουσιαστικά την οποία θέλει να οικειοποιηθεί η τουρκική ηγεσία και να αναδειχθεί ως η ηγέτητα δύναμη όλου του Ισλαμικού κόσμου. Αυτό το οποίο αξίζει όμως εδώ να συμπληρώσουμε είναι αυτό. Αυτή η ευθεία που ουσιαστικά εδώ νοητά ενώνει τον Μπακού του Αζερβαϊτζάν με την Αυλώνα της Αλβανίας, που υποδεικνύει ακόμα μία πολύ σημαντική σκέψη του Αχμέτ Αβούτογλου και θα δούμε πώς έχει υλοποιηθεί αυτό στην πορεία και υλοποιείται στη σύγχρονη εποχή. Είναι λοιπόν αυτός ο άξονας Αλβανίας-Αζερβαϊτζάν, ο οποίος μας λέει σαφέστατο ο Αχμέτ Αβούτογλου ότι είναι πάρα πολύ νευραλγικός υπό την έννοια ότι η Αλβανία είναι σημαντική για την έξοδο της Τουρκίας στην Αδριατική και στην ευρύτερη περιοχή εδώ και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ το Αζερβαϊτζάν είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πολιτική που αφορά την Κασπία. Έτσι. Πώς λοιπόν συνδέονται γεωστρατηγικώς αυτές οι δύο πολιτικές, αφενός Αδριατική, Ανατολική Μεσόγειος και αφετέρου Κασπία, με τον αγωγό αυτόν, που είδαμε και προηγουμένως. Ο αγωγός ΤΑΠ δηλαδή, ο οποίος έχει να κάνει με τα καθ' εμάς, τι είναι ουσιαστικά τώρα που κατανοούμε το πώς λειτουργεί ο στρατηγικός σχεδιασμός της Τουρκίας, ουσιαστικά είναι η υλοποίηση του στρατηγικού βάθους και των νεοοθωμανικών επιδιώξεων μέσω της ενεργειακής πολιτικής. Αυτό ακριβώς κάνει, με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί ο ΤΑΠ ουσιαστικά. Σίγουρα θα υπάρχουν ωφέλη για την Ελλάδα, αλλά τα κυριότερα ωφέλη είναι, εντοπίζονται στην νεοοθωμανική πολιτική η οποία επεκτείνεται ενεργειακά μέσω της Βορείου Ελλάδος. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το κρατήσουμε και να το έχουμε υπόψη μας.
Εδώ τώρα λοιπόν προχωράμε σε ακόμα μία ανεπτυγμένη σκέψη του Νταβούτοβλου που έχει να κάνει με το τριπλό σύστημα των δακτυλίων, οι οποίοι περιλαμβάνουν Κόσοβο, Αλβανία, Σκόπια, αφενός, Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία και Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ουγγαρία και Ρουμανία. Και σε αυτό το πλαίσιο, όπως μας λέει, στο τελικό βάθος, πολύ ανεπτυγμένα, πρέπει να αναπτυχθεί μια συντονισμένη διπλωματία αναφορικά με αυτούς τους τρεις δακτυλίους. Επίκεντρο βλέπετε ότι είναι η περιοχή του Κοσόβου και όλη αυτή η ζώνη στην οποία ακόμα επικρατούν, όπως μας λέει, χαρακτηριστικά οι αντιπαραθέσεις σε σχέση με την διάσπαση της αλβανικής εθνικής ταυτότητας. Και εδώ κάνουμε ακόμα μια πιο επικεντρωμένη οπτική. Εντάσσουμε τους τρεις δακτυλίους για να είναι πιο κατανοητή και βλέπουμε και τον άξονα, τη ζωτική αρτηρία που ξεκινάει από τον Μπίχατς και επεκτείνεται μέχρι την Ανατολική Θράκη. Όλη αυτή η ζώνη λοιπόν είναι η ζώνη την οποία διεκδικεί η Τουρκία και προσπαθεί να την χρησιμοποιήσει για να επιτεθούν τα στρατηγικά της συμφέροντα. Εδώ δε που είμαστε εμείς, με αυτές τις ρίγες εδώ, υποδεικνύεται αυτό που χαρακτηρίζεται πλέον ως τουρκική μειονότητα της Θράκης γενικότερα. Δεν θέλω να μείνω τόσο πολύ σε αυτά και να μακρηγορήσω και χάνουμε χρόνο. Απλά σε πολύ γενικές γραμμές η Τουρκία υλοποιεί την εξωτερική της πολιτική μέσω της ιδεολειψίας που έχει περί της ιστορικής υπεροχής του τουρκικού έθνους, κάτι το οποίο το βιώνουμε στην περιοχή της Θράκης, γιατί θεωρεί η μειονότητα ότι είναι κάτι υπέρτερο των υπολείπων, έτσι. Η χρησιμοποίηση των μουσουλμανικών μειονοτήτων, όπως είπαμε, η επίκληση της διώξεως τρομοκρατών για να μπορέσει να επέμβει στις περιοχές που τον ενδιαφέρουν, η επίκληση ειδικών συνθήκων για καταστάσεις που αφορούν τα τουρκικά συμφέροντα, η απέτηση να δοθούν νέα ανταλλάγματα για να εκπληρώσει υποχρεώσεις με τις οποίες έχει δεσμευτεί και προσεκτικά και χρονικά κλιμακόμενο σχέδιο δράσεως για κάθε γείτονα ξεχωριστά. Και αυτό το σχέδιο δράσεως τώρα, εφόσον έχουμε κάνει τη γενική ανάπτυξη, θα δούμε πώς υλοποιείται στην περίπτωση της Θράκης. Όπως είχα αναφέρει την προηγούμενη φορά, αυτό το οποίο κάνει ουσιαστικά και υλοποιεί η Τουρκία στην περιοχή είναι η μεθοδολογία της γενοκτονίας σε ειρηνική περίοδο. Γιατί αυτό το οποίο είχα τονίσει και θα το διευκρινίσω και σήμερα, η γενοκτονία δεν είναι απλά η πράξη, δεν είναι δηλαδή η εκτέλεση της πράξεως και η εξολόθρευση μιας ομάδος ή ενός λαού. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία η οποία είναι ένα γόνιμο έδαφος το οποίο φτάνει και καταλήγει στην εξολόθρευση. Έτσι. Και είχα τονίσει ότι θα έπρεπε να σημειώσετε τα 6 στάδια τα οποία οδηγούν στο 7ο που είναι η εξολόθρευση. Βλέπετε, 6 στάδια για να φτάσουμε τελικά στην εξόδωση του αντιπάλου. Τα οποία τα λέω επιτροχάδι, νούμερο 1 είναι η ομαδοποίηση, νούμερο 2 είναι ο στιγματισμός, νούμερο 3 είναι η θηριοποίηση, νούμερο 4 η οργάνωση, 5 είναι η πόλωση, 6 η προετοιμασία, 7 η εξολόθρευση και 8 η απόσυση ευθυνών και η άρνηση ενοχής. Μία αρχική αναφορά και θα δούμε πώς όλα αυτά εφαρμόζονται στην περίπτωση της Θράκης. Να και το προξενείο, τα γνωστά. Δεν θα μείνω τόσο πολύ στο κομμάτι αυτό με τη Φουέν και τον Ουασέ, θα τα περάσω γιατί έχουν πολλές λεπτομέρειες και θα μακρηγορήσουμε. Απλώς αυτό το στοιχείο στο οποίο θέλω να μείνω και να το τονίσω είναι ότι όλα αυτά τα οποία υλοποιεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία στην περιοχή και δεν το πράττει κατά μόνας, το πράττει με τη σύμπραξη ακόμα και θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενισχύουν την τουρκική πολιτική μέσω της μειονοτικής πολιτικής που έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση τέλος πάντων, είναι ένα πλάνο, ένα σχέδιο το οποίο το είχε ήδη χαράξει το νούμερο 2 της Ναζιστικής Γερμανίας, ο Χάινριχ Χίμλερ, ο οποίος μας έχει πει ότι δεν έχουμε κανένα απολύτως συμφέρον στο να είναι εθνικός ομοιογενής ο ανατολικός χώρος, αλλά απέναντίας έχουμε μέγιστο συμφέρον να το διασπάσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα και εθνότητες. Αυτό ακριβώς το οποίο συμβαίνει και κατά κύριο λόγο υλοποιείται από την πτώση της Σοβιετικής Ενώσεως και μετά
που δημιουργήθηκε όλο αυτό το υπόβαθρο για να διαλυθεί και η Ιουγκοσλαβία και κατά κύριο λόγο να κατακαιρματιστούν τα Βαλκάνια και άλλες περιοχές για να εξυπηρετηθεί αυτό το σχέδιο, το οποίο εκ του αποτελέσματος γνωρίζουμε πλέον όλοι ότι έχει ευνοήσει την νεοοθωμανική πολιτική. Γιατί η διάσπαση των Βαλκανίων οδήγησε στη δημιουργία της Βοσνίας, οδήγησε στην δημιουργία του Κωσυφοπεδίου, οδήγησε στην ανάπτυξη του αλβανικού εθνικισμού και σε καταστάσεις οι οποίες τελικά βλέπουμε ότι ευνοούν την τουρκική εξωτερική πολιτική. Κάτι το οποίο μέχρι και το 1990 και όσο ίσχυε το σύμφωνο της Βαρσοβίας και η Σοβιετική Ένωση, δεν υπήρχε καμία προοπτική να υλοποιηθεί. Συνοψίζοντας λοιπόν αυτό το οποίο αναφέραμε προλίγου σε σχέση με τη μεθοδολογία της γενοκτονίας και επειδή θέλω αυτό να γίνει κατανοητό και να μην υπάρξει κάποια σκιά ή κάτι το οποίο δεν θα αντιληφθείτε για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση, θα πρέπει να δούμε πώς στο πλαίσιο της μεθοδολογίας αυτής εντάσσονται αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα στη Θράκη. Το νούμερο ένα λοιπόν αναφέραμε ότι είναι η ομαδοποίηση. Είναι κατανοητό ότι στη Θράκη η ομαδοποίηση υφίσταται εκ των όνων κάνεθ εφόσον έχουμε δύο διαφορετικές θρησκευτικές ομάδες. Αυτό είναι κατανοητό. Αυτό το οποίο όμως ενεργοποιεί την όλη διαδικασία δεν είναι η ομαδοποίηση. Έτσι. Η ομαδοποίηση μπορεί να είναι κάτι το οποίο μπορεί να υφίσταται χωρίς όμως να είναι δεδομένο ότι θα στραφεί ο ένας εναντίον του άλλου. Όταν όμως υπάρχει μεθόδευση να στραφεί ο ένας εναντίον του άλλου, αρχίζει και κωδικοποιείται και ενεργοποιείται όλο αυτό το οποίο θα δούμε με αρχή και εκκίνηση τη μεθοδολογία του στιγματισμού. Ανέφερα την προηγούμενη φορά ένα παράδειγμα. Στιγματισμός ήταν όταν Σεπτεμβριανά το 1955, αρκετές μέρες πριν γίνει το σκηνικό του πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη, κάποιοι είχαν πάει και είχαν βάλει κάποια σημάδια τα οποία αναγνώρισαν αυτοί οι οποίοι τελικά επιτέθηκαν στη μειονότητα για να ξέρουν ότι εκεί είναι χριστιανικό μαγαζί, ελληνικό σπίτι και όλα αυτά. Έτσι, αυτό είναι ο στιγματισμός επί του πρακτέου. Στιγματισμός όμως υπάρχει και σε θεωρητικό επίπεδο και σε πιο σημειολογικό επίπεδο. Για να το πούμε σε ένα γενικό πλαίσιο και να το εντάξουμε, αρκεί εμείς να παραδεχτούμε ότι είμαστε οι μουσουλμάνοι Τούρκοι και οι άλλοι είναι οι Έλληνες χριστιανοί. Έτσι, εδώ δεν έχουμε ομαδοποίηση, εδώ έχουμε στιγματισμό. Και υπάρχει σιγά σιγά διαχωρισμός όταν αντιλαμβάνεσαι ότι εσύ είσαι κάτι διαφορετικό από τον άλλο. Και μάλιστα έχοντας αυτό που είπαμε προηγουμένως, το χαρακτηριστικό της υπεροψίας και της ανωτερότητας που σου προσδίδει η φυλή σου, έτσι, και αυτό το αίσθημα που έχουν γενικά οι Τούρκοι σε πολύ ανεπτυγμένο βαθμό. Νούμερο 3 είναι η λεγόμενη απανθρωποποίηση ή θηριοποίηση. Αφού λοιπόν έχουμε διέλθει το στάδιο του στιγματισμού, πρέπει με κάποιο τρόπο να χαρακτηρίσουμε την ομάδα που έχουμε θέσει ως στόχο, έτσι ώστε να δικαιολογήσουμε το έγκλημα το οποίο ετοιμάζουμε. Στη δική μας την περίπτωση γνωρίζετε όλοι ότι διαχρονικά εμείς για τους Τούρκους είμαστε οι γιαούριδες, οι άπιστοι. Πλέον έχει δημιουργηθεί και ένα άλλο υπόβαθρο, πολύ πιο ανεπτυγμένο και πολύ πιο σοβαρό, και πολύ πιο γόνιμο για να φτάσουμε σε κάτι το οποίο είναι ανεπιθύμητο στην περιοχή και σε εξελίξεις άσχημες. Αυτό το οποίο έχω τοποθετήσει εδώ, η λεγόμενη φράση που ακούγεται πάρα πολύ συχνά, ότι η Ελλάδα είναι ένα ανελεύθερο κράτος, το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα, τόσο τα θρησκευτικά όσο τα εθνικά όσο και άλλα, της τουρκικής, όπως χαρακτηρίζεται, μειονότητας της Θράκης. Και αυτό, προσέξτε, το έχουν περάσει πλέον σε όλο τον πλανήτη, σε διεθνή φόρα, σε διάφορα συνέδρια τα οποία διοργανώνονται, στα οποία διεθνείς φορείς, ευρωπαϊκοί φορείς, έτσι, συνηγορούν σε όλη αυτή την πολιτική της Τουρκίας και αποδέχονται αυτά τα επιχειρήματα τα οποία τους παραθέτουν, δημιουργώντας ένα κλίμα ότι η Ελλάδα πραγματικά είναι μια χώρα η οποία παραβιάζει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας. Άρα κάποια στιγμή έχετε κατά νου ότι εμείς θα διεκδικήσουμε αυτά τα δικαιώματα. Άρα δημιουργούν ένα έδαφος και προετοιμάζουν ψυχολογικά τη διεθνή γνώμη έτσι ώστε να αποδεχθεί το οτιδήποτε γίνει, αν γίνει και συναπαιχθέα περίπτωση στη Θράκη. Έτσι έγινε με τα Σεπτεμβριανά. Είχαν δημιουργήσει το υπόβαθρο και η διεθνής κοινή γνώμη απεδέχθη τελικά τα αποτελέσματα του Σεπτεμβρίου του 1955. Νούμερο 4 είναι η οργάνωση. Δεν θα σταθώ περισσότερο εδώ. Έχει να κάνει με οργανωτικές δομές οι οποίες
συνυπάρχουν και συνεργάζονται για να υλοποιήσουν όλο αυτό το πλαίσιο. Νούμερο 5 είναι η πόλωση. Στην διαδικασία της πολλώσεως πλέον ο ενδυνάμει θήτης παρουσιάζει μεθοδευμένα ότι πλέον υπάρχουν δύο διαφορετικοί πόλοι οι οποίοι έπεται να έρθουν σε σύγκρουση και πλέον σε αυτή την περίπτωση κάτι το οποίο το βιώνουμε κατά κύριο λόγο εμείς στην Κομωτινή έχει γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ του καλού και αδικημένου μουσουλμάνου, Τούρκου έτσι, και του κακού και δυνάστη Έλληνα, του τυράννου. Άρα, εφόσον ο άλλος είναι τύραννος και δυνάστης, εγώ θα πρέπει να διεκδικήσω την απελευθέρωσή μου από αυτόν. Και όταν το πράξω αυτό και το συνειδητοποιήσω και έχω δημιουργήσει το υπόβαθρο της πολλώσεως, πάμε σε διαδικασίες προετοιμασίας. Ούτε εδώ θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς είμαστε σε αυτό το στάδιο στην περιοχή της Θράκης. Έτσι, και θα πρέπει να σας πω και να το τονίσω, το είχα πει και την προηγούμενη φορά και το επαναλαμβάνω σε κάθε περίπτωση. Ότι ο Γκρέγκορι Στάντον, ο άνθρωπος που έχει μελετήσει όλη αυτή τη μεθοδολογία και έχει καταλήξει σε αυτά τα 8 στάδια, ένας εξαιρετικός καθηγητής που έχει μελετήσει την ιστορία των γενοκτονιών όλου του πλανήτη, μας έχει πει ότι καμία γενοκτονία δεν απετράπη όταν περάσαμε το 4ο στάδιο της οργάνωσης. Για να αποτραπεί μια γενοκτονία πρέπει να φτάσει το πολύ μέχρι το στάδιο 4. Εμείς είμαστε κάτι μεταξύ 5 και 6 ήδη. Και δυστυχώς, επειδή δεν είστε ούτε τεχνικά καταρτισμένοι, ούτε θα ήθελα να σας κουράσω, δεν έχω το βαρύ υλικό που παρουσιάζω σε πιο εξειδικευμένες παρουσιάσεις και φωτογραφικά και σε επίπεδο δηλώσεων και γραπτών και κειμένων που μας αποδεικνύουν αυτό το οποίο σας αναφέρω εδώ. Υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές και φωτογραφικό υλικό και άρθρα τα οποία κινούνται το τελευταίο καιρό στην Κομωτινή και ειδή μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, όπου έχουμε άλλου είδους καταστάσεις οι οποίες μεθοδεύονται. Απλώς εδώ, αυτό το οποίο έχω κάνει, να σας βάλω μια χαρακτηριστική εικόνα, η οποία μπορεί να μην είναι, η ερμηνεία της να μην είναι εύκολη, αλλά εξάγεται από αυτό το οποίο βλέπει κάποιος. Εδώ είναι κάποια παιδιά, τα οποία θα πει κάποιος δεν φταίνει τα παιδάκια, προφανώς. Από ένα χωριό από Μακοχώρη της Ξάνθης, με τον ψευτό ημάμι εδώ, τον νόμιμο, τον παράνομο ημάμι, που έχει διορίσει το προξενείο της Κομωτινής, ο οποίος φωτογραφίζεται με τα κοριτσάκια και τα αγοράκια που έχει στα λεγόμενα Κουράν Κουρσού, τα κατηχητικά Κορανίου, με ποιο τρόπο, αφενός αναδεικνύοντας τη μουσουλμανική του ταυτότητα μέσω της μαντήλας και του τάκε, αφετέρου μέσω των χρωμάτων της τουρκικής σημαίας. Και ενδεχομένως όλο αυτό επιβεβαιώνει αυτό το οποίο είχε κάποτε πει ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν πριν μία εικοσαετίας, προ μία εικοσαετίας ακριβώς, ότι η δημοκρατία είναι μόνο το τρένο στο οποίο επιβιβαζόμαστε μέχρι να φτάσουμε στο στόχο μας. Τα τζαμιά είναι τα στρατόπεδά μας, οι μιναρέδες οι ξυφολόγες μας, οι τρούλοι τα κράνη μας και οι πιστοί είναι οι στρατιώτες μας. Τι προοπτικές λοιπόν έχουν αυτά τα παιδάκια? Να γίνουν Έλληνες πατριώτες ή να γίνουν οι στρατιώτες του Ισλάμ? Και όπως είχα αναφέρει την προηγούμενη φορά, γιατί έχουμε πρόσφατο παράδειγμα, η ηλικία του Μεβλούτ Μετίν Αλτιντάς, του ανθρώπου που θεωρείται ότι δολοφόνησε τον Ρώσο πρέσβη στην Άγκυρα, ήταν 22 ετών, έτσι. Το οποίο, όπερ με θερμινευόμενο, ένα παιδί, ένα παλικάρι, το οποίο είχε γαλουχηθεί αποκλειστικά την περίοδο της διακυβερνήσεως του ΑΚΕΠΕ, του κόμματος δηλαδή δικαιοσύνης και ανάπτυξη, τέλο πάντων, του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Άρα, όλο αυτό σηματοδοτεί ότι αυτές οι γενιές έρχονται φανατικά να υλοποιήσουν όλο αυτό το στρατηγικό δρόμο. Και δυστυχώς θα είναι πολύ πιο ακραίες ενδεχομένως και από άλλες περιπτώσεις στην πρόσφατη ή στην παλαιότερη ιστορία. Και όπως μας λέει εδώ ο κύριος Τσαβούς, ο πρόεδρος του κόμματος ΔΕΠ, εμείς λέει δεν θέλουμε να περιοριστούμε μόνο στη Δυτική Θράκη. Έχει ανοίξει τους ορίζοντες του ο άνθρωπος. Από ένας απλός καφετζής, άλλωστε έχει γίνει πρόεδρος σε ένα κόμμα. Όπου στην Ελλάδα υπάρχει καταπιεσμένος λαός και όπου υπάρχει Τούρκος της Δυτικής Θράκης, εμείς πηγαίνουμε εκεί. Πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, στο Διδημότυχο, στη Ρόδο και στην Αθήνα. Κάποιοι λένε πως το ΔΕΠ κάνει παιχνίδι με το Ισλάμ, πως θα συγκεντρώσει τους μουσουλμάνους της χώρας και θα εισέλθει έτσι στη Βουλή. Μα φυσικά λέει θα γίνει αυτό που προβλέπετε. Προβλέπετε κιόλας. Κατά τον κύριο Τσαβούς να γίνει αυτό. Μάλιστα.
Ποια είναι τα συμπεράσματά μας λοιπόν από όλη αυτή την ανάπτυξη? Πρώτον, αυτό το οποίο είδαμε σε επίπεδο γεωοικονομικό και γεωστρατηγικό, ουσιαστικά τι μας δείχνει? Ότι ενδεχομένως η περιοχή της Θράκης και θα έλεγα η ευρύτερη ζώνη της Ανατολικής Ελλάδος ενδέχεται να περάσει σε ένα διεθνοποιημένο πλαίσιο. Δεύτερον, η Θράκη ως συμπαγής και ενιαίος γεωπολιτικός χώρος, έτσι πάλι αυτό λέω ως Θράκη πλέον, έτσι όλος ο χώρος της Θράκης, της νοουμένης ως Θράκης, διαμορφώνεται σταδιακώς σε έναν διεθνή ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο για την εκμετάλλευση του οποίου θα συγκρουστούν τα συμφέροντα Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ, με τα ρωσικά και τα κινέζικα, και ήδη αυτό διαφαίνεται στον ορίζοντα. Τρίτη διαπίστωση, σε γενικές γραμμές, η αναπροσαρμογή της γεωστρατηγικής των πλανητικών δυνάμεων ενδέχεται να ευνοήσει την αλλαγή των συνόρων, ήδη το βιώνουμε αυτό, ή ακόμα και τον κατακαιρματισμό των παραδοσιακών εθνών κρατών των Βαλκανίων και της Μεσογείου, με σκοπό τη διαμόρφωση πιο μικρών, πιο συμπαγών και πιο εμπίστων εταίρων. Κάτι τέτοιο φερρυπίν, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Κουρδιστάν. Έτσι, το οποίο Κουρδιστάν, η δημιουργία δηλαδή του Κουρδιστάν μεθοδεύεται στο πλαίσιο της λεγόμενης εξαρτημένης κατογένεσης, στο πλαίσιο και στο πρότυπο της οποίας δημιουργήθηκε και το σύγχρονο νεοελληνικό κράτος. Έτσι, ακριβώς αυτό το πλαίσιο. Ποιες είναι λοιπόν οι προτάσεις μας προτού περάσουμε στο κομμάτι το οποίο είναι το πιο προσωπικό και το πώς προσπαθήσαμε εμείς με το επιτελείο της Κιβωτού να υλοποιήσουμε? Πρέπει να καταθέσουμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ έχω εξάγει 7 συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες έχουν κατατεθεί και στο υψηλότερο δυνατό κυβερνητικό επίπεδο. Έτσι, έχουν λάβει γνώση οι πάντες και γνωρίζουν την μελέτη αυτή. Νούμερο 1, προφανώς, όπως ανέφερα και στην αρχή, η δημογραφική ενίσχυση της περιοχής. Χωρίς δημογραφική ενίσχυση, η περιοχή, όχι μόνο η Θράκη, όλη η Βόρειος Ελλάδα είναι χαμένη από χέρι. Και ειδικά σε μια περίοδο που ενισχύεται το μεταναστευτικό ρεύμα, το λαθρομεταναστευτικό ρεύμα, για να είμαι σαφέστερος, έτσι, που έχει μια ισχυρά προοπτική να δημιουργήσει πλαίσια και προϋποθέσεις μιας ευρύτερης δημογραφικής αλλοιώσεως του ελληνικού χώρου. Δεύτερον, προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης. Δεν τις βλέπω στον ορίζοντα, για να είμαι ειλικρινής. Έτσι, δυστυχώς. Έχω αναπτύξει συγκεκριμένο μοντέλο το πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό και με τους συντελεστές τους φορολογικούς και με άλλους τρόπους, οι οποίοι δυστυχώς τη σύγχρονη περίοδο της μνημονιακής πολιτικής είναι ανεφάρμοστοι. Αυτό το οποίο όμως είναι εφαρμόσιμο και θα έπρεπε να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος, είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού, λαογραφικού, ιστορικού και τουριστικού δυναμικού της περιοχής. Έτσι. Και μία από τις συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε καταθέσει είναι η ανάδειξη της μοναστικής κοινότητας του Παπικίου Όρους στην περιοχή της Ροδόπης, του νομού Ροδόπης. Έτσι. Και η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού κατά κύριο λόγο, αλλά και πολλών άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού που έχει προοπτικές η περιοχή να το πράξει αυτό. Θέληση δυστυχώς δεν υπάρχει. 4. Η άσκηση επιρροής προς την ελληνική πολιτεία με σκοπό τη διαμόρφωση μιας ισχυράς εθνικής πολιτικής για την περιοχή, προσαρμοσμένης στις σύγχρονες γεωστρατηγικές απαιτήσεις και προκλήσεις. Να είστε βέβαιοι ότι ειδικά η παρούσα κατάσταση, παρούσα ηγεσία, δεν έχει ιδέα στην κυριολεξία για το πλαίσιο το γεωστρατηγικό στο οποίο εντάσσεται η περιοχή της Θράκης και το πώς επηρεάζει αυτή τη στιγμή τη ροή της ιστορίας όλου του πλανήτη. Έτσι, δεν είναι λίγο στην περιοχή σου να τοποθετείτε το νέο σημείο ισορροπίας σε γεωστρατηγικό επίπεδο, να χαράζετε και να εφαρμόζεται σταδιακά και εσύ να είσαι απόν από αυτό. Εφόσον είσαι απόν, προφανώς και η ιστορία θα σε ξεράσει, που λέμε, έτσι. Και θα κάποιος άλλος θα έρθει στη θέση σου για να παίξει το σημαντικό ρόλο, που γνωρίζει ποιος είναι πραγματικά ο σημαντικός ρόλος της περιοχής. Αυτές τις 4 προτάσεις κρατήστε τις, γιατί τις αναφέρω ξεχωριστά, καθώς είναι αυτές οι οποίες θα μας οδηγήσουν στο δεύτερο τμήμα της παρουσιάσεως της απόψινής. Υπάρχουν όμως ακόμα άλλες 3. Η άμεση λήψη μέτρων υπέρ της αναχέτησης των ενορχιστρωμένων μεθοδεύσεων ομογενοποίησης μειονότητας.
άλλο εδώ για να αγαπιόμαστε με λίγα λόγια, και αυτά είναι τοπικά και ανεφάρμοστα, γιατί δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική. Η ίδρυση εξειδικευμένης διπλωματικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, προφανώς, η οποία θα αναλάβει την αναχέτηση της νεογενοκτόνου τουρκικής προπαγάνδας σε διεθνές επίπεδο. Πιστέψτε με, δεν έχει υπάρξει ποτέ, ή είναι πολύ περιορισμένες οι εμφανίσεις τελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών στα διεθνή φόρα και σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις που γίνονται, και ακόμα και όταν υπάρχουν, δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Δηλαδή, δεν ανασκευάζονται, ούτε υπάρχει ένα πλαίσιο να αντιπαρέλθουν σε αυτή τη μεθοδολογία και σε αυτά τα επιχειρήματα. Μία πολύ χαρακτηριστική περίπτωση δε ήταν όταν πριν 2 ή 3 χρόνια στη Γενέβη είχε γίνει ένα φόρουμ περί θρησκευτικών δικαιωμάτων, όπου εκεί παρόν ήταν ο νόμιμος μουφτής Κομωτινής, ο Μέτσο Τζεμαλή, ο οποίος συνέτριψε τα επιχειρήματα των διαφόρων προξενικών που είχαν παρασταθεί σε αυτή την συνεδρίαση, μάλιστα μιλώντας τα αραβικά, γιατί εκεί ήταν διάφοροι από πολλές αραβικές χώρες, τοποτηρητές των διαφόρων θρησκευτικών ζητημάτων του Ισλάμ, και ο άνθρωπος όσο μπορούσε και με την κατάρτιση που έχει τη θεολογική απέρριψε όλα αυτά τα οποία ισχυρίζονται οι πράκτορες της Τουρκίας ενώπιον του αραβικού κόσμου. Αυτή είναι μια περίπτωση χαρακτηριστική και μάλιστα από έναν μουσουλμάνο. Σε γενικές γραμμές όμως δεν υπάρχει τέτοια πολιτική συντονισμένη που να αντικρούει τα επιχειρήματα της Τουρκίας, γι' αυτό και δεχόμαστε τόσο πολύ παθητικά όλη αυτή την κατάσταση. Και έβδομον, τέλος πάντων και αυτό ανεφάρμοστο δυστυχώς, η ενίσχυση της αποδερμικής ικανότητας και ισχύως του ελληνικού στρατού και η αναβάθμιση του τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο προσωπικού. Δεν πιστεύω ότι και αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Σε αυτό το οποίο όμως δίνω ιδιαίτερη σημασία είναι όχι τόσο στο τι κάνει η πολιτεία, αλλά στο τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Γι' αυτό και διαχωρίζω τις προτάσεις στην προσωπική και συλλογική δραστηριοποίηση, η οποία πολλές φορές είναι αυτή που δημιουργεί το υπόβαθρο για να κινείται λίγο και η πολιτεία σε κάποια ζητήματα. Τρεις πολύ σημαντικές συνιστώσεις λοιπόν είναι κατ' εμέ η διεθνοποίηση εκ μέρους όλων των σωματείων που έχουν να κάνουν και με την ομογένεια και κυρίως των θρακικών σωματείων, στα οποία ομολογουμένως δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη σύμπνοια και ομόνοια, να θέσουν το ζήτημα των γενοκτονιών που έχει διαπράξει η Τουρκία εις βάρος του ελληνισμού, όχι όμως το πλαίσιο που λέμε παθητικά να ζητήσει η Τουρκία μία συγγνώμη. Εδώ πρέπει να φτάσουμε σε επίπεδο διεθνούς αναγνωρίσεως των γενοκτονιών της Τουρκίας, καταρχάς σε ένα επίπεδο γενοκτονίας της οικουμενικής μνήμης, γιατί η Τουρκία αυτό έχει κάνει ξεκάθαρα, έχει αποκτείνει την μνήμη της ανθρωπότητας με όλα αυτά τα οποία έχει διαπράξει. Αυτά δεν είναι λόγια δικά μου, τα έχουν πει και εξέχουσες προσωπικότητες από το εξωτερικό. Τουλάχιστον στο κομμάτι το δικό μας θα πρέπει να εγείρουμε το ζήτημα αναγνωρίσεως των γενοκτονιών του ελληνισμού και να απαιτήσουμε αποκατάσταση και αποζημιώσεις. Να μια ωραία στρατηγική η οποία μπορεί να πλήξει όλη αυτή την τακτική της Τουρκίας εις βάρος μας. Δεύτερον, η αποστολή συλλογικών επιστολών διαμαρτυρίας κατά όλων αυτών των ευρωπαϊκών φορέων, ακόμα και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνηγορούν και ενισχύουν τα επιχειρήματα της Τουρκίας και του προξενείου ότι στην Θράκη έχουμε καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Τουρκίας. Έτσι. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια καλή αρχή από εμάς, αν το λαμβάναμε ως πρωτοβουλία να το πράξουμε. Και αν πολλές συλλογικότητες το έκαναν αυτό, σίγουρα θα δημιουργείται ένας προβληματισμός σε αυτό το επίπεδο. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε και εκεί κάποια επιχειρηματολογία αντίθετη, έτσι. Παθητικότητα πάλι. Και τρίτον, ακόμα πιο πρακτικό, η διοργάνωση εκδηλώσεων στην περιοχή της Θράκης, οι οποίες να ενισχύουν τη φυσική παρουσία, κατά κύριο λόγο σε περιοχές οι οποίες έχουν χάσει το χριστιανικό τους χαρακτήρα, έτσι, και έχουν αφιλετιστεί. Πάρα πολλά χωριά δε, και στη Ροδόπη και εδώ και στην Ξάνθη, λιγότερο βέβαια στην Ξάνθη, γιατί τα ορεινά της Ξάνθης είναι πομακοκρατούμενα, έχουν αλλοιωθεί δημογραφικά ή είναι στη διαδικασία αφανισμού λόγω της εγκαταλείψης την οποία βιώνουν. Ουσιαστικά εδώ τελειώνει αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με γεωστρατηγική, στρατηγικό βάθος κτλ.
Αν θέλετε να θέσετε κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με αυτά που είπαμε και αυτές οι οποίες είχαν σημειωθεί από την προηγούμενη φορά, καλό είναι να τις εξετάσουμε τώρα. Παρακαλώ. Είπατε για μουσουλμανική μειονότητα. Μάλιστα. Ο Έλληνας που ζει στην Αυστραλία, ο μετανάστης, που έχει προσωπικό, ή η Αμερική, οπουδήποτε άλλο κόσμο, λέγεται, ονομάζει σπίτι σε αυτούς την χριστιανική μειονότητα Ελληνού. Εγώ νομίζω ονομάζονται Έλληνες Αυστραλίες. Δηλαδή ο προσδιορισμός είναι καθαρά του ατόμου, ο προσδιορισμός, ο οποίος θέτει τον όρο. Δηλαδή εμείς γιατί τρώμε καρτό μας όταν λένε οι μουσουλμάνοι εδώ στην Τράκη που μας δείχνουν. Καλά κάνουν και το λένε. Και εγώ άμα και στην Τουρκία και κάτω χάρος, να μην πω τι που κάνω. Θα έλεγα οι μέλη μας, χριστιανός ορθόδοξος. Δεν είναι έτσι. Με ό,τι συνεπάγεται. Προσέξτε λοιπόν εδώ ποια είναι η λεπτομέρεια. Γιατί είναι κάτι το οποίο δημιουργεί συγχύσεις. Η μουσουλμανική μειονότητα είναι αναγνωρισμένη από μία διεθνή συνθήκη. Έτσι, ένας Έλληνας ο οποίος ή μία κοινότητα της ομογενείας δεν υπήρξε κάποιος λόγος να αναγνωριστεί από κάποια συνθήκη. Εδώ επειδή είχαμε κάποια συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα στις αρχές του 20ου αιώνα, έπρεπε αυτοί οι οποίοι έμειναν πίσω να αναγνωριστούν με κάποιο τρόπο. Όπως αναγνωρίστηκαν αυτοί που έμειναν στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήπειρο και στην Τένετο. Άρα έπρεπε να προσδιορίσουν κάπως. Αυτοί λοιπόν προσδιορίζονται ως μουσουλμανική μειονότητα, με κριτήριο δηλαδή το θρησκευτικό. Εσείς θα είχατε το κάθε δικαίωμα στην Τουρκία να πείτε ότι είστε Έλληνας, γιατί το κριτήριο στην Τουρκία ήταν εθνικό, όχι θρησκευτικό. Δηλαδή η μειονότητα στην Τουρκία ήταν ελληνική. Ενώ στη Θράκη θρησκευτική μουσουλμανική. Και μάλιστα αναγνωρίζεται ως μειονότητες στα άρθρα της Συνθήκης της Λοζάνης. Κυρίως όλα αυτά υποδεικνύονται στα άρθρα του 37 μέχρι το 45, να διαβάσετε, θα δείτε ποια είναι η όλη διαδικασία. Όχι ως τουρκική, έτσι, ως μουσουλμανική. Ναι. Λίγο δυνατά αν είναι εύκολο. Ναι. Ναι, επειδή σας έβλεπα, σημειώνατε πολλά. Πόσο ζωή ναι. Γεωστρατηγικά έχει το Αζερβαϊτζάν, το οποίο Αζερβαϊτζάν είναι ένα καθαρά τουρκογενές προστεκτοράτο, όσοι γνωρίζουν για Αζερβαϊτζάν και παχώ. Στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, σε μια Αρμενία η οποία έχουν για την αμφισβητούμενη περιοχή Αγόρνο Καραμπά και στο βόρειο σημείο του Ιράν, και η Ρωσία και η Ρωσία και το Ιράκ θέλουν να πουλήσουν φυσικό αέριο. Και αυτό γιατί στηρίζεται η πολιτική του Αβούτοβλου, που ο Αβούτοβλου έφυγε από τον Ακόμα. Τον έδωσε τον Ακόμα. Έδωσε και το σχέδιο. Επειδή αυτά. Επειδή αυτά είναι αρκετά εξειδικευμένα να τα αφήσουμε για λίγο πιο μετά. Ναι, επειδή θέλω περισσότερο να σταθούμε στα καθημάς, γιατί αυτό το οποίο απασχολεί τον κόσμο προφανώς είναι το τι συμβαίνει με την περιοχή. Και μετά αυτό είναι πολύ ευχαρίστητο να το απαντήσω, γιατί αφορά βέβαια, αλλά αφορά λίγο πιο εξειδικευμένα πράγματα. Όλο το σχέδιο του Αβούτοβλου στηρίζεται σε ένα κοινό τουρκικό λεξιλόγιο και σε ένα στον Ισλαμικό κόσμο ή τον μουσουλμανικό κόσμο. Και ποια έρευνα, ποιος θέλει να πιάσει την Τουρκία. Ποια αίρεση του Ισλάμ, γιατί ο μουσουλμανικός κόσμος και ο μουσουλμανικός κόσμος δεν είναι ενωμένοι. Αν πάνε από αυτό το στιγμή ότι θα σε ανοίξει ο Τούρκος του Ιρανού, θα σηκώ στο όπλο και το έρασε εσύ το όπλο του Ιρανού. Όπως σωστά. Πολύ καλή απάντηση θα ήταν για το τέτοιο στο Βοτανικό. Σε ποια αίρεση του Ισλάμ από εδώ. Και θα μπαίνουν μέσα να κάνουν τα σχετικά του καθήκοντα του μουσουλμανικού κόσμου. Όλοι οι μουσουλμάνοι, όλοι τον αίρεση. Και αν προσθέσουν αυτό σαν ερώτημα στους μουσουλμάνους, θα φαγωθούν μεταξύ τους. Θα πούνε ότι δικό μου είναι δικό του. Άμα θέλουν να τους βάλουν τη μέρηδα να σκοτωθούν μεταξύ τους. Ναι, καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, η τουρκική εξωτερική πολιτική στοχεύει κατά κύριο λόγο στην οικειοποίηση του σουνιτικού κόσμου. Σουνίκ. Ναι, από εκεί και πέρα, οι αιρέσεις και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με κάποιες θρησκευτικές ή άλλες εθνικές μειονότητες δεν είναι τόσο σημαντικές πληθυσμιακά σε ποσότητα έτσι ώστε να τις λάβουμε υπόψη. Ακριβώς για αυτό
κατά μία έννοια ο Ερντογάν θέλει να ακυρωθεί η συνθήκη της Λοζάνης και να επαναξεταστεί. Γιατί η συνθήκη της Λοζάνης, μία λεπτομέρεια που έχει, που δεν έχει θυγεί ιδιαιτέρως, είναι το γεγονός ότι προβλέπει την προστασία των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων εντός της Τουρκίας. Λίγο να ολοκληρώσω. Αυτό, αν αρθεί, αν δηλαδή έχουμε αναθεώρηση της συνθήκης ή επανεξέταση, πιστεύω πως θα μας φέρει ενώπιον μιας νέας εκτεταμένης γενοκτονίας μέσα στην επικράτεια της Τουρκίας, με σκοπό να φανεί ότι το σουνιτικό Ισλάμ, το οποίο πρεσβεύει προφανώς ο Ερντογάν, και σε πιο ακραίο βαθμό στην συνέχεια, αφού εκδηθεί και η συνταγματική αναθεώρηση, είναι αυτό το οποίο θα λάβει και τα ενία του πλανήτη και του νέου Ισλαμικού Χαλιφάτου, έτσι. Δια της βίας δηλαδή. Ναι. Δεν μπορεί ο Ερντογάν να βγαίνει και να λέει δημόσια, γιατί είναι μια πλακή αυτό που λέει. Να επανεξετάσουμε τη συνθήκη. Τέλος, ας μείνουμε λίγο στο ρεαλιστικό κομμάτι για να μην μακρηγορήσουμε. Ναι, γιατί η συνθήκη της Λοζάνης είναι η δυτική διακήρυξη της Ελληνική Δημοκρατία. Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Και όπου θα πάμε στη δίκη του Ευρώπη, που δεν τη συμφέρει να κρατήσει, δεν είναι διαλύσει του για ο Ερντογάν. Γιατί έχετε κάποια Ελλάδα η οποία έχει ως όραμα τη μεγάλη ιδέα για να έχει κίνδυνο η Τουρκία. Ναι, αλλά η Τουρκία μπορεί να έχει μεγάλη συναντήση, αλλά έχει μεγάλα προβλήματα. Και το μεγαλύτερο της αγκάθι είναι το κουρδικό. Για να σου πω, για να μην, συγχωρέστε με σεβασμό το λέω, για να μην κάνουμε διάλογο και κάποιοι ενδεχομένως κουραστούν, πείτε μου αν είναι εύκολο 1, 2, 3 για να μπορέσω να τοποθετήσω στην απάντηση. Στην πόλωση που αναφερθήκατε. Ορίστε. Στην πόλωση. Ναι. Και στο στάδιο της πόλωσης. Ναι. Πώς θέλει όταν οι ίδιοι είναι φοβισμένοι να μιλήσουν και να πούν αυτό που να εκφραστούν ελεύθερα. Όταν μετά το πράγμα της Τουρκίας, οι μισοί ήθελαν να πούνε βασιλικότερο του βασιλείου και από τον ΤΕΤ και ο πρόεδρος και άλλοι γύρω από τον πρόεδρο του ΤΕΤ θέλουν να πούνε τι ερωτοδελική από τον ίδιο Ερντογάν. Ενώ πριν, ο ίδιος ο Ερντογάν είχε πρέπει του λένε εδώ πέρα και τα ξενάκια του λένε και ήταν όλοι μαζί τους. Ακριβώς, εδώ τώρα έχουμε μία... Είναι αυτή η υπόλωση, δηλαδή, αφού είναι φοβισμένοι και αυτοί οι ίδιοι. Ναι. Όταν μια σειρά πάνω τους εκβιάζει λέγοντας θα βάλει το προσθέτω του κερμάτι και εντάξει και την δική σου νέα, αλλιώς δάνειο δεν παίρνει. Κοιτάξτε, και ξέρουμε αυτά. Κοιτάξτε εδώ έχουμε μία πόλωση μέσα στην πόλωση. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί πλέον, έχει δημιουργηθεί μία ισχυρά πολιτική διεργασία, πολιτική διεργασία μεταξύ κυλενικών και ερντογανικών θεωρητικά. Αυτό όμως λειτουργεί ευεργετικά για τις τουρκικές επιδιώξεις, υπό την έννοια ότι όσοι αυτή τη στιγμή έχουν στοχοποιηθεί ως γιουλενικοί συνθράκοι, προσπαθούν να αποδείξουν και να δώσουν περισσότερα τεκμήρια αφοσιώσεως στο καθεστώς. Έχει λειτουργήσει δηλαδή αντίστροφα σε σχέση με τον τρόπο που σκέφτεστε. Εγώ πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα σε σχέση με αυτό, τα οποία δεν θα ήθελα να τα αναφέρω και να στοχοποιήσω συγκεκριμένους ανθρώπους και παράγοντες. Αυτό όμως έχει λειτουργήσει πολύ πιο ευεργετικά. Η μειονότητα δε δεν έχει ιδιαίτερα φοβικά σύνδρομα σε σχέση με την ανασφάλεια που νιώθει ο χριστιανικός πληθυσμός. Σε σχέση, λέω πάντα συγκριτικά, έτσι. Όσο και αν παραπονιούνται, για να το κλείσω εδώ, μην κάνουμε εκτεταμένο διάλογο, για να ακούσω και άλλους. Όσο και αν παραπονιούνται ή θέτουν όλα αυτά τα ζητήματα των καταπατήσεων των δικαιωμάτων, πάντοτε όλα αυτά είναι ένα πρόσχημα το οποίο χρησιμοποιεί η Τουρκία ως στρατηγική για να έχει αποτελέσματα. Έτσι. Τα οποία, η οποία στρατηγική πόρο απέχει από την πραγματικότητα. Το αν υπάρχει μία μειονότητα στο πλανήτη η οποία είναι εξαιρετικά ευνοημένη από το κυρίαρχο καθεστώς, αυτή είναι η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Όχι απλά δεν πρέπει να παραπονιέται, αλλά αντιθέτως να θεωρείται ότι είναι και ευλογημένη. Έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, ο τρόπος που την χειραγωγεί και την οικειοποιείται όλος αυτός ο μηχανισμός της Άγκυρας έχει δημιουργήσει τα πλαίσια αυτή τη στιγμή να είναι κίνδυνος για την εθνική κυριαρχία και την υπόσταση γενικότερα της περιοχής. Δεν εκτιμώ ότι όλη η μειονότητα είναι κίνδυνος προς Θεού, έτσι. Αλλά υπάρχουν κάποιοι θύλακες μέσα σε κάθε οικισμό, σε κάθε χωριό, σε κάθε κομμόπολη μουσουλμανική που λειτουργούν με πάρα πολύ δόλιο τρόπο και θα παίξουν πάρα πολύ νευραλγικό ρόλο αν κάποια στιγμή περάσουμε από το στάδιο της προετοιμασίας σε κάποιο άλλο στάδιο απευθέως. Κάποια... Να πω μια δύσκολη ερώτηση. Ναι, πάτε. Η
Εγώ σαν κληρικός στρατιωτικός επαγγελματίας υπάλληλος, μετά από όλα αυτά που άκουσα, πώς συμπεριφέρουμε απέναντι στον μουσουλμάνο του Εύρου περισσότερο, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει στην Ξάνθη, έχω ζήσει με τους μουσουλμάνους, είχα συμμαθητή μουσουλμάνο καθόμουν στο Ιουδανείο. Στην Κομοτηνή ο Γιάννης έχουν ζήσει σε μεγάλο ποσοστό και όσοι στην Κομοτηνή. Εδώ, καταρχήν συνειδησιακά, εσωτερικά μέσα μου, πώς βλέπω τον μουσουλμάνο, ο οποίος είναι όλο αυτό το οποίο περιέγραψες και το γνωρίζει λίγο ή πολύ, γιατί είναι πιο συνειδημένος από μένα σαν Έλληνα. Και αν θέλεις, αν έχει κάποια διαφορά η συμπεριφορά αυτή στην Κομοτηνή ή στην Ξάνθη, θα μας την πεις. Και αναφέρομαι και στην, όχι μόνο στο πώς συμπεριφερθώ εξωτερικά, που μπορεί να τηρώ κάποιους κανόνες γενικότερες έτσι, γενικότερου πολιτισμού, γιατί έχω πολιτισμό μέσα μου, αλλά πώς τοποθετούμε και εσωτερικά. Γιατί αύριο μπορεί να έχουμε μια εξέλιξη αλφα-πιταγά. Εξαιρετική ερώτηση. Εξαιρετική ερώτηση, υπό ποια έννοια. Καταρχάς θα πρέπει να το πάρουμε κλιμακωτά και να δούμε πώς αντιμετωπίζει εμάς ο μέσος μουσουλμάνος. Πολλοί μιλούν, μιλάμε και θεωρούμε ότι υπάρχει μία ισορροπία στην περιοχή, ότι έχουμε επιτύχει κάποιους ένα φαινόμενο, πώς το λέμε, αρμονική συμβιώσεως μεταξύ των δύο κοινοτήτων, ότι ζούμε ειρηνικά και όλα αυτά τα φρυναφήματα τα οποία ακούμε. Κοιτάξτε, από επίπεδο, ας το πάρουμε από επίπεδο στρατηγικό αρχικά. Γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις χτίζονται πάνω σε στρατηγικές, κακά τα ψέματα. Κάθε ένας από εμάς έχει μία στρατηγική στο βίο του και μία στόχευση. Για να υπάρχει ισορροπία και αρμονική συμβίωση πραγματικά μεταξύ δύο κοινοτήτων που τους χωρίζει ένα χάος ιστορικό, γιατί η θρησκευτική διαφορά μεταξύ Ισλάμ και Ορθοδοξίας, η οποία κατά κύριο λόγο από τους μεγάλους πατέρες έχει διαπιστωθεί όλη αυτή η μεγάλη διαφορά, έχει διευκρινιστεί, είναι σαφέστατη, ξέρουμε τα χαρακτηριστικά του Ισλάμ ποια είναι, ξέρουμε και τα χαρακτηριστικά του Ισλάμ έτσι όπως έχουν εκφραστεί από τον τουρκισμό. Καλός ή κακός, είναι δύο ομάδες λοιπόν οι οποίες είναι προκατηλημένες η μία απέναντι στην άλλη. Για να υπάρξει λοιπόν προοπτική αρμονική συμβίωση θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη σχέση. Τώρα εδώ επικαλούμε μία άποψη του Παναγιώτη του Κονδύλη, αυτού του μεγάλου διανοουμένου, που σε αυτό το εμβληματικό κείμενο «Στρατηγικές και γεωπολιτικές παράμετροι ενός ελληνοτουρκικού πολέμου», στο βιβλίο του «Θεωρία του πολέμου», το οποίο είχε γραφτεί το 1997, παρακαλώ, και όλα αυτά τα οποία έχει διαπιστώσει τα ζούμε σήμερα, είχε πει ότι για να είσαι σύμμαχος με κάποιον, θα πρέπει και εσύ να του προσφέρεις κάτι. Να αξίζεις ισότιμα, μάλλον να αξίζεις σε σχέση με αυτό που αξίζει και αυτός για σένα. Έτσι. Ο μέσος μουσουλμάνος λοιπόν αντιλαμβάνεται τον χριστιανό, τον μέσο χριστιανό, όχι ισότιμα, αλλά έχοντας μάλιστα και ένα πλεονέκτημα απέναντί του. Υπό ποια έννοια. Ο μέσος μουσουλμάνος καθημερινά αναγνωρίζει ότι ο χριστιανός είναι ικανός να κάνει την οποιαδήποτε έκπτωση στα εθνικά και τα θρησκευτικά του πιστεύω, αρκεί να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Με τον οποιοδήποτε τρόπο ή οποιαδήποτε έννοια εκλαμβάνεται αυτή η επιβίωση. Ακόμα και σε ένα επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων, να μην με κακολογήσει τώρα ο άλλος και πει ότι εντάξει, εγώ είμαι ρατσιστής, Φερυπίν. Αυτό δεν υπάρχει μέσα στη μουσουλμανική κοινότητα. Δεν θα φοβηθεί ποτέ κάποιος να εκφράσει αυτό το οποίο πραγματικά νιώθει απέναντι στον χριστιανό. Ενώ ο χριστιανός θα λειτουργήσει παθητικά. Έχω εκατοντάδες παραδείγματα. Ένα από αυτά είναι κάποιος εθνοφύλακες φίλος που έχω Φερυπίν, καθότι είμαι και εγώ μέλος εθνοφυλακής ενεργό στην Κομοτηνή, που δεν κατεβαίνουν στις παρελάσεις και ειδικά δεν παρελάβουν 14 Μαΐου. Για να μην τους δει ο τάδε συντοπίτης ή γείτονας ότι παρελάβουν με το χακί, θα θεωρηθεί ότι τι είναι αυτό.
θα χάσει τη δουλειά, θα χάσει την πελατεία. Έτσι το ξέρετε όλοι αυτό. Είναι κάτι οικείο. Το καλοκαίρι δε, γιατί έχω μια ιδιαίτερα προσωπική εμπειρία, αποφασίσαμε στην ορεινή περιοχή που τοποθετείται ο Ακρίτας, που θα δείτε στην πορεία, συγκεκριμένα στο χωριό Οργάνη. Η Οργάνη είναι μια περιοχή πολύ συναισθηματικής, μεγάλης συναισθηματικής αξίας για τη μειονότητα, υπό την έννοια ότι ήταν η πρωτεύουσα της πρώτης τουρκικής δημοκρατίας Δυτικής Θράκης. Αυτού του μορφώματος που είχε φτιάξει ο Σουλεϊμάν Ασκερή τον Αύγουστο του 1913 για να δημιουργήσει τέλος πάντων η Τουρκία κάποιες νομοτελειακές καταστάσεις στην περιοχή. Άντεξε τρεις μήνες, δεν διαιωνίστηκε. Εκεί όμως για πρώτη φορά είχαμε δει αυτή τη σημαία την περίεργη που έχουν οι μειονοτικοί. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε βάπτιση, τριπλή. Κάποιο άτομο από το επιτελείο της Κιβωτού και του Ακρίτα, που είναι μέσα στο προσωπικό, αισθανόμενος ντροπή για το γεγονός ότι δεν είχε βαπτίσει τα παιδιά του, έχει τρεις κορούλες από 5 μέχρι 13-14, τρία κορίτσια εξαιρετικά και πανέμορφα, τα οποία δεν είχαν βαπτιστεί. Οι άνθρωποι τέλος πάντων αποφάσισαν να αλλάξουν πορεία, γιατί είχαν μια άλλη πορεία εκτός πίστεως. Μετανοώντας λοιπόν πρακτικά, αποφάσισαν να βαπτίσουν τα παιδιά τους. Και βαπτίσαμε τα παιδιά στην Οργάνη. Στο εκκλησάκι της Οργάνης, το οποίο παρότι είναι αποκλειστικά μουσουλμανικό, έχει συντηρήσει μια εκκλησία η οποία, αν θέλουμε πραγματικά να υπάρχει και να υφίσταται, θα πρέπει να γίνονται κάποια μυστήρια. Έτσι. Αυτό λοιπόν θεωρήθηκε ως πρόκληση. Έτσι. Είχαμε άτομα της ΕΗ που μας παρακολουθούσαν, από την κρατική ασφάλεια, από την αστυνομία. Και μάλιστα τώρα έτσι μιλάω λίγο πιο ανοιχτά. Ρώτησα τον υπεύθυνο εκεί, τον προϊστάμενο, τι εικόνα δίνεις αυτή τη στιγμή στη μειονότητα της περιοχής. Ότι δηλαδή όλοι αυτοί είναι κίνδυνος για εμάς ή εμείς είμαστε κίνδυνος για αυτούς. Γιατί λοιπόν είναι τόσο περίεργο να γίνεται βάπτιση σε μια μουσουλμανική περιοχή. Φυσικά κάποιοι παράγοντες που πρόσκειται στο προξενείο, πολύ γνωστοί και εγκάθετοι, έθεσαν το θέμα και το σπήραξε πάρα πολύ αυτό. Από πού και ως πού δηλαδή ένας χριστιανικός φορέας να κάνει βαπτίσεις σε μια μουσουλμανική περιοχή. Με την ίδια λογική που ένα τέμενος κατασκευάζεται στο κέντρο των Αθηνών. Ποια είναι η διαφορά. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι με αυτή τη βάπτιση Φερρυππίν προβληματίστηκαν ακόμα και πάρα πολλά άτομα της χριστιανικής πλειονότητας της Ροδόπης. Για ποιο λόγο, ακριβώς λόγω της παθητικότητας που χαρακτηρίζει την περιοχή. Οπότε για να μην μακρηγορώ σε αυτό το χαρακτηριστικό, είναι καλό όμως να το γνωρίζουμε το πώς μας αντιμετωπίζει ο άλλος. Όταν λοιπόν εσείς δε ως ιερέας θα προσεγγίσετε κάποιον άνθρωπο, θα έχει κατά νου αυτό, ότι ακόμα και οι κληρικοί λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Ότι δεν περνούν κάποια συγκεκριμένα εσκαμμένα, ακριβώς για να μην χαρακτηριστούν ως πράκτορες, εγκάθετοι. Ξέρετε, οτιδήποτε ενέχει και μια αμφίεση, είναι πάρα πολύ εύκολο να χαρακτηριστεί με συγκεκριμένα στίγματα, έτσι. Ειδικά ένας κληρικός μπορεί άνετα να μετονομάζει σε κατάσκοπο. Να ολοκληρώσω, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση την οποία θα πρέπει να έχουμε και εμείς ως επιτελείο της Κιβωτού, προσπαθήσαμε να το πράξουμε και ενδεχομένως κάπου κάναμε λάθη, κάπου όμως καταλήξαμε και σε κάποια συμπεράσματα τα οποία βοήθησαν, είναι η αγαπητική προσέγγιση της Ορθοδοξίας. Αν πραγματικά αντιμετωπίσουμε ακόμα και τον μουσουλμάνο συμπολίτη μας ως τον Χριστό αδερφό, με πραγματική καρδιακή προσέγγιση μπορούμε να τον αλλοιώσουμε. Ποια είναι αυτή η καρδιακή προσέγγιση? Σε κάθε έκφανση του βίου του να είμαστε δίπλα του και να τον αγκαλιάσουμε. Εγώ προφανώς έχω συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί καλός ή κακός και εγώ έχω διδαχθεί προσωπικά από την πρακτική της Χαράς, της Χαράς της Νικοπούλου, η οποία είναι πρωτοφανής, να μην πω για τα παγκόσμια χρονικά, τουλάχιστον για τα τοπικά. Έτσι, ο τρόπος που έχει προσεγγίσει το κάθε παιδί που έχει βιώσει από τη μειονότητα ξεχωριστά, για μένα είναι εμβληματικός. Αν αυτός ο τρόπος προσεγγίσεως, γιατί όλα πρέπει να ξεκινήσουν από το παιδαγωγικό σύστημα, ίσως κάποιος μεγαλύτερος να μην μπορέσει να είναι τόσο εύκολα προσβάσιμο σε αυτό το οποίο λέω εγώ καρδιακή προσέγγιση. Αλλά αν αυτό ξεκινούσε από την παιδική ηλικία,
και γινόταν βίωμα σε κάθε σχολείο μειονοτικό και υπήρχε έστω ένας δάσκαλος σε κάθε μειονοτικό σχολείο για να μπορέσει να προσεγγίσει έτσι τα παιδιά, καμία νεογεννητσαρική προπαγάνδα δεν θα ήταν ικανή να αλλοιώσει αυτά τα παιδιά και να τα κάνει στρατό γεννητσάρων που θα είναι έτοιμα σε λίγα χρόνια να εξολοθρέψουν οτιδήποτε υπάρχει χριστιανικό στην περιοχή. Έτσι. Ακόμα όμως και στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων ανθρώπων μεγαλύτερων, πιστεύω ότι αν υπήρχε αυτή η αγνή προσέγγιση χωρίς σκοπιμότητα και χωρίς στρατηγική, γιατί εκεί μπορεί κάποιος να εντάξει και τη στρατηγική. Το έχουμε δει, αυτό το ξέρετε πολύ καλά και καλύτερα. Συγκεκριμένες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν είδαν τον Πομάκο κατά κύριο λόγο ως άνθρωπο, αλλά τον είδαν ως μέσο χρηματισμού. Αν αυτές οι δραστηριότητες και όλα αυτά τα εκατομμύρια τα οποία έχουν πέσει στη Θράκη έβλεπαν το μέσο Πομάκο και μουσουλμάνο ευρύτερα, ακόμα και του τουρκογενείς, ως άνθρωπο πάνω απ' όλα και όχι ως μηχανή επιδιώξεως συμφερόντων, θα είχαν αλλάξει τα πράγματα 180 μοίρες. Γιατί ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι, παρά αυτή την ισχυρά προπαγάνδα της Τουρκίας, που είναι έτοιμοι με μία κίνηση από την ελληνική πολιτεία να γυρίσουν 180 μοίρες από αυτό το οποίο βιώνει. Παρακαλώ. Δεν είναι αυτό που δηλαδή έχουν πέσει εκμετάλλευση, ας πούμε, μουσουλμάνοι, θράκοι, ορίστε. Είπα τώρα ότι, έχουν εκμεταλλευτεί κάποιους μουσουλμάνους στη Θράκη. Τι είναι αυτό? Προφανώς. Δεδομένο δεν είναι αυτό. Οικονομικά είπα, οικονομικά. Ναι. Θεωρώ ότι αν μπω στη διαδικασία να το απαντήσω αυτό λεπτομερώς, θα χάσουμε το νόημα σήμερα. Σε γενικές γραμμές, ναι, έχουν υπάρξει δραστηριότητες οι οποίες ως, πώς να το πω, προσπάθεια να αντιπαρέλθουν την πολιτική του προξενείου στην περιοχή, χρηματοδότησαν δραστηριότητες υπέρ της ενισχύσεως κατά κύριο λόγο των Πομάκων και των Ρωμά, οι οποίες όμως εκ του αποτελέσματος κρίθηκαν αντιπαραγωγικές. Εν αντιθέσει με τις αντίστοιχες δραστηριότητες του προξενείου, που βέβαια εκεί έχουμε και άλλα ποσά και άλλα επίπεδα, που είναι καθαρά παραγωγικές. Έτσι. Αλλά δεν είναι προβλές κλίματα εκμεταλλεύσεως οικονομικά στους μουσουλμάνους. Δεν θέλω να επεκταθώ τόσο πολύ. Έχουν πέσει και θύμα εκμεταλλεύσεως. Ναι, έχουν πέσει θύμα εκμεταλλεύσεως. Αλλά δεν θέλω να επεκταθώ. Ίσως και πολλά λέω. Άλλη ερώτηση. Ναι, ναι. Για πρώτη φορά, το σπίτι της Εφράδης ονομάζω. Θα ήθελα να σας πω ότι τα συγχαρητήρια παρουσίαση... Προς Θεού, καθήκον, τι συγχαρητήρια. Κάθε φορά που είμαι σε κάτι, που ακούω κάτι συναφή με αυτά, νιώθω ότι είμαι στην Αγία Σοφιά και θέλω να γίνει άρρωση. Τι θέλω να πω. Το ότι ο Τούρκος κάνει αυτό που κάνει, το κάνει χρόνια και είναι γνωστό. Ακριβώς. Αυτός είναι η πολιτική του, το ξέρουμε σε αυτό, γιατί είναι αξιέγνωση που κάνει. Τι κάνουμε εμείς είναι το θέμα. Καθόμαστε πάντα και λέμε τι κάνουμε, πώς τι κάνει ο Τούρκος. Η παθητική στάση που αναφέρατε επανειλημμένα και δεν είναι τυχαίο. Αν δεν αλλάξει αυτό, θα αναρωτούμε στον Αντρεβέδο τον Τούρκο. Δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε. Δεν θέλω να πληροφορήσω τον κόσμο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω δηλαδή. Ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα σε κάποιες λύσεις. Καταρχήν να φύγουμε από τη Δύση. Τέλος. Όχι τόσο απλά που το λέω. Ο Γερμανός. Δραστικός. Ο Γερμανός είναι του Χολάτης. Είναι γνωστό αυτή η ιστορία. Αλλά τι πήρε από τον Γερμανό. Και προσέξτε, δεν είσαι σε λεπτομέρειες σχετικά με τη γερμανική πολιτική, γιατί τα είχα αναφέρει την προηγούμενη φορά και θα βλέπατε ότι ακριβώς αυτό είναι. Είναι η επαναφορά της σχέσης πανγερμανισμού και πανουρανισμού. Ακριβώς το ίδιο. Τελειώσω, δεν θα αναφερθήσω πολύ. Αν δεν αλλάξουμε εμείς τη στάση μας, αν δεν αλλάξει το δόγμα από αμυντικό να γίνει κάτι άλλο, γιατί το δόγμα μας είναι παθητικό και το επίσημο δόγμα μας, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα και ούτω αυτά θα γίνουν. Και ας μας επιβεβαιώ ο Θεός, μόνο εκεί δηλαδή. Την προηγούμενη Τετάρτη, αυτό, σε αυτή τη διαδικασία έβαλα το κοινό να διερωτηθεί αν έχει υπάρξει κάτι αντίστοιχο με το στρατηγικό βάθος από την ελληνική σύγχρονη διανόηση. Όχι. Γιατί οποιοδήποτε τολμήσει να γράψει κάτι αντίστοιχο θα θεωρηθεί κατευθείαν ρατσιστής, υπεριαλιστής, φασίστας, δεν ξέρω τι άλλο. Όσον αφορά αυτό που είπατε στην αρχή, επειδή τα σεμινάρια στρατηγικής αγωγής τα οποία κάνουμε και στην Κομωτινή και στη Θεσσαλονίκη έχουν ως εκκίνηση διαπιστώσεις που έχουν εξαρθεί από την, περιοχή, από την εποχή της αλώσεως,
Συμφωνώ και συνυπογράφω απόλυτα σε αυτό που λέτε. Γιατί έχουν υπάρξει κείμενα, δεν είναι ότι τα στερούμαστε τα κείμενα αυτά. Και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός μας έγραψε και ο Ιωσήφ Βριένιος μας έγραψε. Ο Ιωσήφ Βριένιος δε που λέει συγκεκριμένα ποια είναι τα αίτια της πτώσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, είναι σαν να περιγράφει το σήμερα. Έτσι, αυτό το οποίο έκανα σαν τεχνική όταν πρωτοπαρουσίαζα αυτά τα κείμενα, αφαιρούσα κάποια στοιχεία τα οποία είχαν αναφορές την εποχή εκείνη και καλούσα να μου πούνε οι συμμετέχοντες πότε γράφτηκε. Και κανείς δεν είχε πει ότι είναι ενδεχομένως να είναι τότε. Όλοι αναγνωρίζουν συνθήκες της σημερινής εποχής. Έχουμε προειδοποιήσεις και εκεί είναι και το βάρος της παθητικότητας, ότι δεν ακούμε αυτές τις φωνές από το παρελθόν. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Άλλος, ναι. Έχει σημασία το τι ακριβώς αίρεση μουσουλμανική αίρεση. Άμα είναι ο ένας Σιήτης, Σουνίτης ή Αλεβίτης ή έχουμε κάποια στοιχεία σχετικά με το μουσουλμανικό στοιχείο, τι είναι ο καθένας ή ποιος είναι πιο συγκλοπυρηνικός, π.χ. λέω τώρα, σε σχέση και με πόσοι είναι αυτοί. Δηλαδή, η πλειονότητα είναι οι Σουνίτες π.χ. Ναι. Υπάρχουν λίγοι Αλεβίτες. Βρίσκονται π.χ. στο Δέριο, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω ακριβώς. Λέτε για τη Θράκη τώρα, έτσι, λέω, συγκεκριμένα. Ναι, για τη Θράκη, για την δικιά μας εδώ πέρα. Ναι. Αυτό έχει σημασία να το ψάξουμε, ας πούμε. Τεράστια. Τεράστια. Φυσικά. Πολύ ωραία ερώτηση. Καταρχάς, επειδή η τουρκική πρακτική, δεν θέλω να πω για την Τουρκία του σήμερα, η πρακτική της Τουρκίας είναι διαχρονική και είναι σε ένα βάθος αιώνων ολόκληρων. Αυτό το οποίο έπραξε πολύ προνοητικά το τουρκικό, το οθωμανικό κατεστημένο στην περιοχή ήταν να αποκτήνει με τα χρόνια όλα τα κατάλοιπα των αιρέσεων στην περιοχή. Δηλαδή, Φερρυππή κάποτε οι υπομάκοι της Ξάνθης ήταν οι Αλεβίτες. Και πρώτα, καταρχάς, παλιότερα ήταν χριστιανοί όλοι αυτοί εκεί πάνω, έτσι. Γι' αυτό είναι και έχουν τη μνήμη πολύ πιο έντονη. Και αυτά τα ομολογεί κατά κύριο λόγο η Μάμα Αχμέτ, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων, της Αγάλης, αν ξέρετε, ο εκδότης, τα έχει πει ξεκάθαρα και ενώπιον κοινού και σε συνέδρια και σε κτλ. Και σε ημερίδες. Πρώτα ξεκίνησε η διαδικασία εξουνιτισμού, να το πούμε έτσι, και μετά του εκτουρκισμού. Χάθηκε η μνήμη. Αυτό δε το οποίο συμβαίνει κατά κύριο λόγο στα λεβιτοχώρια του Εύρου, αλλά και της Ροδόπης, όπως τη Χλώη, Μυρτίσκη, Κέχρο κτλ. Από το 2000 και μετά, πάλι είναι με τέτοια διαδικασία. Η οικειοποίηση Φερρυππήν των πανηγυριών που γίνονται εκεί στον Ακρίτα που είμαστε εμείς, το λεγόμενο Αλάντεπε ή στο Σέτσεκ το 1000, που για σας είναι πιο οικείο, το ξέρετε καλύτερα, πάνω στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, είναι δείγμα εκτουρκισμού, πολιτιστικού εκτουρκισμού και πολιτισμικής γενοκτονίας. Γιατί αυτά τα πανηγύρια μέχρι το 2000 κρατούσαν και συντηρούσαν ακόμα μνήμες ολόκληρων χιλιετιών κιόλας. Και δεν το λέω καθ' υπερβολή. Οι ίδιοι άνθρωποι της περιοχής εκείνης λένε ότι θεωρούν ότι συντηρούν τα διονυσιακά και τα ορφικά μυστήρια της Θράκης. Άρα φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσεγγίσει κάποιους τους Αλεβίτες και όσους εντάσσονται και στο Μπεκτασικό Τάγμα και στους Κιζιλμπάσιτες και σε όλα αυτά τα συναφή, ιδίως στην περιοχή Ρούσας Γονικού Μεγάλου Δερίου, ακριβώς επειδή αυτοί συντηρούν και τη μνήμη της ελληνικότητας της περιοχής. Βέβαια τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι νωρίς γι' αυτό. Γιατί έχουν γίνει πάρα πολύ άσχημα πράγματα που δεν θα ήθελα να αναφέρω, αλλά τα έχω ζήσει από πρώτο χέρι. Με ανθρώπους εκεί που έχουμε κλάψει μαζί με αυτά που συμβαίνουν. Και άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή παραπονούμενοι. Πραγματικά πεθαίνουν από τη στεναχώρια τους με αυτά που ζουν. Κάποιος άλλος. Για να μην προστρέξω στους ιδίους, αν δεν υπάρχει κάποιος να... Ναι, αφού δεν υπάρχει. Κάποιος τραγουδάκι λέει, φοβάμαι αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Εμείς το βαριάζουμε τώρα χωρίς εμένα. Ναι, χωρίς εμένα γιατί εγώ το επέλεξα. Έτσι. Δηλαδή να ρωτήσω κάτι τώρα πρακτικά, έτσι. Ναι. Τώρα ακριβώς έτσι εμπειρία. Ναι. Όχι κάτι τώρα, πες πάμε. Λοιπόν, είναι δυνατόν έχοντας προδότες πολιτικούς από πρώτο μέχρι τον τελευταίο, μέχρι τον τελευταίο δημοτικό σύμβουλο για το μαμούνα, για το χρήμα, για την εξουσία. Είναι δυνατόν αυτοί που
επικοινωνούνται από τους αντίθετους, τους μασόνους, τους συνιστές. Εμείς, οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε υπό την κατοχή τους, γιατί στην ουσία αυτοί μας κρατάνε. Σωστά. Αν κάνεις κάτι, είτε μόνος είτε σαν μια μικρή ομάδα, να μην έρθει στο κουτρούλι. Ή το διάλογο να τους. Είναι δυνατόν εμείς να έχουμε κάποια σχέδια για την φράκη μας. Από τη στιγμή που ο μόνος που μπορούσε να κάνει κάτι, ο συγχωρεμένος ο Γιώργος Παπαδόπουλος, η στρατηγική κυβέρνηση, κακό το λένε, του λέω κοντά. Έκανε το λάθος, νομίζω έτσι, παρόλο που δεν ήμουν πριν και τότε, να μην διώξει αυτούς οι οποίοι είναι Τούρκοι, και εσύ μπορεί να θέλει να του πει ότι είναι Τούρκοι. Και χειρότερο από τους Τούρκους. Γιατί αυτοί είναι οι οχές του κόρφου μας. Τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε και θέλουν να μας πάρουν τα κεφάλια. Ερώτηση, μεγάλη ερώτηση. Με ρώτησε, πιστεύω. Ναι. Είναι δυνατόν εμείς δηλαδή, εάν δεν δημιουργήσουμε μόνοι μας φύλακες, μόνοι μας, κάνοντας την άκρη τους πολιτικούς, τους προδότες με λίγα λόγια, αυτούς τους κυβερνάει το κλίμα, ο διάβολος με λίγα λόγια. Είναι δυνατόν εμείς να κάνουμε κάτι για τη Θράκη ή την Ελλάδα ή για οποιοδήποτε ξερονίσει. Μας μείνει εδώ για να μην τους κάνει για αέριο, υδροποιημένο, που θα έχει ένα καράβι. Εδώ γίνανε μονογυρίτες, εγώ είμαι κυνηγός, τα έχω ζήσει. Καταστρέψανε τον βιότοπο όλων αυτών των βουνών, εις βάρος του θεάματος και της φύσης, και μας είχατε τάξει αυτοί οι αλήτες, οι ψεύτες, ότι μέσα σε ένα ποσοστό 80% έως 80% θα μειωθεί το ρεύμα. Το αποτέλεσμα, σε 4 χρόνια, με 5, δεν θυμάμαι ακριβώς αυτό το ψέματα, 6-7 φορές ελέγχει το ρεύμα. Και πληρώνουμε τώρα τα αποτέλεσματα, πληρώνουμε πανάκια για 4 το ρεύμα. Δηλαδή, και φταίνε αυτοί. Όχι άλλο έχω να πω. Οι ταβαντζίδες αυτοί εκμεταλλεύονται τον ορεκτό και άλλο που τη Ελλάδος. Και εμείς δεν έχουμε κανένα όφελο. Εμείς, δηλαδή, αύριο θα γίνει το αέριο, θα πει το συνέδριο στην Αξιοπολίτη και εμείς θα πληρώνουμε στον τελευταίο στον Εβραίο και σε όλο το σύστημα το πετρέλαιο. Θα γίνει πετρέλαιο. Κοιτάξτε, επειδή αντιλαμβάνομαι όλο αυτό το πλαίσιο που θέτεται, είναι μια για μένα αρκετά συνηθισμένη συναισθηματική έκρηξη, ναι. Διοχετεύεται αυτό το οποίο έχετε μέσα σας, που το έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Θα σας πω ότι δεν αρέσκομαι ούτε να πολιτικολογώ, ούτε να χαρακτηρίζω, ούτε τίποτα. Προδότες πραγματικά είμαστε εμείς οι ίδιοι. Γιατί η έννοια της προδοσίας, άμα της δώσουμε τη σωστή ενοιολογική της έκταση, δεν επιβαρύνει αυτούς οι οποίοι κυβερνούν, αλλά εμάς τους ιδίους, που καταρχάς δεν ξέρουμε ποια είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά και ποια είναι η ευθύνη μας ως πολίτες. Έτσι. Αρεσκόμεθα στην παθητικότητα και στη σιωπή. Για μένα φυσικά και υπάρχει λύση για τη Θράκη. Θα τη δείτε ποια είναι τουλάχιστον η δική μου η πρόταση και πώς προσπαθώ να την υλοποιήσω με το επιτελείο της Κιβωτού και του Ακρίτα, αλλά είναι επίπονη. Γιατί ξεκινάει από την αποδόμηση της εσωτερικής παθογένειας του καθενός. Το να επιλέξει κάποιος τον δικό του ατομικό γολγοθά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο να επισημάνουμε την ευθύνη του άλλου και όχι τη δική μας, τόσο την πολιτική ευθύνη ως πολίτες εννοώ πλέον, έτσι. Τόσο και την ιστορική μας ευθύνη, για να καταλάβουμε ότι πρέπει να διάβουμε δύο αρετής πλέον για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλο αυτό. Δεν υπάρχει πολιτική λύση σε αυτό το πράγμα ή σε αυτό το φαινόμενο και σε αυτή την παθογένεια. Η πολιτική λύση, μάλλον οι προοπτικές πολιτικές λύσεις δεν υπάρχουν αφενός και περιθώρια επίσης δεν υπάρχουν. Η μόνη πραγματική λύση, τα λέγαμε και τον πατέρα Ιωάννη την προηγούμενη Τετάρτη και αυτό πρεσβεύω και στα σεμινάρια τα οποία έχω την τιμή να διοργανώνω, είναι η καρδιακή στρατηγική. Έτσι την έχω προσεγγίσει. Η πνευματική στρατηγική. Δηλαδή η αποδόμηση του παλαιού ανθρώπου και η ανάπτυξη του εναρέτου ανθρώπου. Αν αυτό το κάνει ο καθένας, τότε θα φτάσουμε στα πρότυπα του Ηρακλήτου που έλεγε «Είσαι μη μύρη, εάν άριστος ή». Έτσι, δηλαδή ένας για εμένα είναι όσο 10.000 αν είναι άριστος και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε πει ότι ένας αρκεί να είναι θείο ζήλο πεπειρωμένος μπορεί, είναι ικανός να αλλάξει μια ολόκληρη πολιτεία. Αυτό εκεί πρέπει να είναι ο στόχος μας, να αλλάξουμε εμείς πρωτίστως ως άνθρωποι, ως πνευματικές οντότητες και μετά να κοιτάξουμε άλλα πράγματα. Ναι, παρακαλώ. Τι ερωτήσεις. Τις προτάσεις που κάνατε, ήταν η ιεράρχηση, ποια είναι η προτεραιότητα. Όχι ακριβώς προτεραιότητα, απλά οι τέσσερις πρώτες ήταν ξεχωριστές γιατί έχουν να κάνουν με το δεύτερο τμήμα της παρουσιάσεως. Ποια για εσάς είναι η εκδοτική σημασία από τις προτάσεις. Η ανάπτυξη του δημογραφικού παράγοντα. Αυτό.
Αυτό τα περιέχει όλα τα υπόλοιπα. Χωρίς λαό, χωρίς έψιλον, δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς. Αυτές οι υποθέσεις, αυτές οι εικασίες. Ναι, ναι. Και δεύτερον, αυτό που προτείνεται ενάρετη ζωή. Δηλαδή, αν τα αλλάξει το γίνει πιο ενάρετη, το κατάλαβα καλά, ναι. Θα βοηθήσει στο το θέμα που υπάρχει. Ναι. Δεν πρόκειται να ρωτήσει πώς θα γίνει αυτή η ενάρετη, αφού που θα υπάρξει μια σύγκρουση. Η σύγκρουση είναι απόλυτη. Αυτή είναι που και από κάλυπτα, το δίνουν παντού. Ναι. Είναι το ποσοστό από τη μειονότητα που εμείς λέμε κουσουμπαρική, αυτό είναι η τουρκική μειονότητα, το εννοεί μας. Θέλουν να πούμε να συμβιώσουν τους φόρους τους Ισμαηλίδες και Χριστιανούς εκεί πέρα. Το μεγάλο ποσοστό, κατά τη γνώμη φυσικά είναι κατά επικοινωνικό, είναι έτοιμη ασύγκρουση. Άρα το δείχνουμε εφταρσώς, γιατί από κάλυπτα το πληρώνουν εδώ πέρα. Σωστά. Φυσικά δεν στο Νατάλο, στο σχολείο μέσα εκεί πέρα. Αυτό είναι αυτό. Αλλιώς δεν είναι αυτό γιατί είναι τώρα εκεί. Είμαστε Τούρκοι. Εντάξει. Κάτι έρχονται στρατιώτες και τους λένε για άγγιμα στις υπάνες διάρκειες στη σημαία και λένε δεν μπορούμε να κάνουμε από εδώ τη μέση και να κάνουμε το σταυρό απάνω. Άρα η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Αυτή η γενιά ήδη γαμηθεί των 18 χρονών μέχρι 40 είναι ήδη γαμηθημένη και έχουν σφυλατηθεί τόσο πολύ ώστε η σύγκρουση είναι έφυγη. Άλλοι είναι πιο ενεργητικοί, άλλοι είναι πιο πολιτικό ρόλο, απλά όταν βάζετε τα σαρκοφή θα πούσει σύγκρουση. Ναι. Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω με δύο ρόλους τώρα, τους οποίους καλούμε να διατελώ καθημερινά. Αν σας μιλήσω με τον ρόλο του στρατηγιστή, θα σας πω ότι όντως είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση, γιατί αυτό δείχνουν τα στρατηγικά δεδομένα. Αν όμως φιλοσοφήσουμε λίγο το βίο του Έλληνα και την ιστορική του υπόσταση και το εκτόπισμά του, γιατί να μην το λάβουμε λίγο διαφορετικά, και αντί να θεωρήσουμε ότι είναι αναπόφευκτο και βέβαιο να στρέψουμε το λογισμό μας προς το θείον και να δούμε πώς θα το αποτρέψουμε. Εκτιμώ ότι αν δραστηριότητες όπως αυτή που θα σας παρουσιάσω καθίστατο κανόνα στην περιοχή, δεν θα υπήρχε κανένας κίνδυνος. Ο κίνδυνος υπάρχει επειδή έχουμε αποδεχθεί το αναπόφευκτο με παθητικότητα. Αν αυτό το αναπόφευκτο το εξετάζαμε, όχι το αποδεχόμενο, το εξετάζαμε, αλλά με πιο ενεργό τρόπο, τότε μπορεί να αποφευθεί. Ενάρετο το βίο, εγώ καλώ το βίο καταρχάς του ανθρώπου που αρχικώς διαπιστώνει το πρόβλημα. Γιατί για να διαπιστώσεις το πρόβλημα σημαίνει ότι έχεις ακλόνητο θάρρος για να το δεις. Έτσι, χρειάζεται θάρρος και απίστευτη υπομονή να μπει στη διαδικασία της επίγνωσης ότι αύριο μπορεί να είσαι θύμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Πάρα πολύ δύσκολο. Άρα αυτό σε φέρνει αντιμέτωπο με όλο τον εσωτερικό σου κόσμο και με όλα τα εσωτερικά ένστικα τα οποία ενδεχομένως αποτρέπουν τη διάβαση από την παθητικότητα στην ενεργητικότητα. Ο άνθρωπος πραγματικά σπάει τα δεσμά της παθητικότητας όταν καταλάβει ποιος είναι ο κίνδυνος ενώπιον του. Και πραγματικά ποιος είναι ο εσωτερικός κίνδυνος που τον εμποδίζει να δει την αλήθεια. Τότε ξεκινάει για μένα η ενάρετη ζωή. Και τότε οικοδομούνται οι αρετές, οι οποίες ξεκινούν από την υπομονή, την ταπείνωση, τη διάκριση, από όλα αυτά τα οποία είναι τα προαπαιτούμενα και τα θεμελιώδη, για να φτάσει ο άνθρωπος και στην αντιμετώπιση με ανδρεία των γεγονότων που βιώνει, της δικαιοσύνης και όλα αυτά τα οποία είναι παρελκόμενα. Πλην όμως αυτών που έχουν ένα φιλοσοφικό επίπεδο περισσότερο, εκτιμώ ότι το θεολογικό και το καταφύσινε επίπεδο της ανθρώπινης διανοήσεως είναι να βλέπει με προαίρεση αγνή και καρδιακή όλα τα δεδομένα τα οποία έχει μπροστά του, γιατί η διαφορετική αντιμετώπιση και η λογιστική προσέγγιση ενός δεδομένου, όσο αρνητικό κι αν είναι, μπορεί να το αλλοιώσει. Ο λογισμός, όπως λέει ο Άγιος Ισίγειος ο Προσβύτερος, ή μπορεί να φέρει κάτι ενώπιόν σου επειδή το σκέφτηκες, ή μπορεί να το αποτρέψει τελείως επειδή μόνο και μόνο είδες μια διαφορετική θέαση. Αυτή τη διαφορετική θέαση, αν την κάναμε όλοι, πιστέψτε με, και αν λειτουργούσαμε προσευχητικά όλοι, ήταν ζήτημα, πώς έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, μια εβδομάδα μετάνοια, να αλλάξουν όλα τα πάντα. Ναι. Πάνω σε αυτό για τη σύγκρουση, πιστεύω ότι είναι λίγο λάθος να δίνουμε πολύ σημασία στη μειονότητα εδώ. Ναι. Η σύγκρουση θα έρθει από εκεί. Εδώ θα είναι μια εξέλιξη, να το πούμε σε εισαγωγικά, για να γίνουν κάποια γεγονότα να εξελιχθούν. Εδώ οι περισσότεροι, η προσωπική μου αυτή είναι άποψη, δεν είναι φιλότιμη. Υπάρχει άλλο σύστημα που είναι η πίεση από το προξενείο και το ξέρουμε,
και μέσα εσωτερικά αυτοί οι άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα δεν χάσει. Δεν θέλουν να πάνε στην Τουρκία, αλλιώς θα πηγαίνουν κιόλα. Θέλουν και προσδοκούν κάτι άλλο και αυτοί από την Τουρκία. Μια ελεύθερη βράδυ και τα κοστά, κοστά, κοστά. Τι θέλω να πω, ότι εάν το ελληνικό κράτος μπορέσει και αυτού του πυρήνε εκτέλεση να πιέζει αυτού του ανθρώπου την εξολοθρεύση, από μόνοι του, ακόμα και οι τουρκόφιλοι, επειδή αυτό που είναι γνωστό, αν είναι αδέσποτο, είναι σαν σκύλο που γυρίζει, αν δεν έχει δηλαδή ηγέτη, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Εδώ πέρα, ο κράτος προσέξει και δράσει γρήγορα, δεν έχουμε κίνδυνο από εδώ. Για να μην ερχόμαστε σε ρίξη με του συντοπίτε μα εδώ. Κοιτάξτε, πιο πολύ δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Στο στρατηγικό σχεδιασμό δεν μπορούμε να μιλάμε υποθετικά και με παράδοξα. Για μένα, το αν το η ελληνική πολιτεία κάνει αυτό είναι λογιστικό παράδοξο. Εφόσον δεν θα γίνει ποτέ, να δούμε τι θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε. Η προσωπική μου πείρα, που είναι αρκετά εκτεταμένη στο θέμα της διοργανώσεως περιπίν κάποιων εκδηλώσεων, θα ήταν κάτι πολύ πιο σημαντικό από την οποιαδήποτε ενέργεια της ελληνικής πολιτείας. Γιατί αν όλοι με πλήρη συνείδηση και με σχέδιο διοργανώναμε δραστηριότητες ακόμα και στα μουσουλμανικά χωριά, επισκέψεις, εμείς τι κάναμε, το πολύ απλό, φέρναμε ως κυβωτός κόσμο από την Αθήνα ή από άλλες περιοχές της Ελλάδος και πηγαίναμε και λέγαμε τα κάλαντα. Και επί τη ευκαιρία πηγαίναμε και σε διάφορα μουσουλμανικά χωριά και κάναμε επισκέψεις στον κόσμο. Όταν υπάρχει αυτή η διαπροσωπική σχέση, καταρχάς άρονται κάποιοι περιορισμοί και κάποιες, πώς να το πω, προκαταλήψεις. Και έρχεσαι κοντά στον άνθρωπο, στον συνάνθρωπό σου. Όταν μάθεις το τι εστί αλεβητικός πληθυσμός, θεωρείς χρέος να πας ξανά και να το ζήσεις εκεί. Εμείς Φερρυππίν διοργανώσαμε κάποιες παρακλήσεις σε μουσουλμανικά χωριά, στη Ραγάδα. Όταν έβλεπες ότι ερχόντουσαν οι γυναίκες και σε παρακολουθούσαν αμφιθεατρικά και κάποιοι ξαφνικά άρχισαν να θυμούνται ότι είχαν κάποια χριστιανική προέλευση, μη πω περισσότερα, και ιερατική ακόμα σχέση, αυτό αλλίωνε την εντύπωση που είχαν για τον τουρκισμό. Όχι όμως μέσω μιας δράσης της πολιτείας, αλλά μέσω της δράσης ενός ιδιωτικού φορέα. Αν αυτό γινόταν πολλαπλασιαστικά, φανταστείτε τι θαύματα θα μπορούσαν να γίνουν στην περιοχή. Ο μέσος μουσουλμάνος περιμένει το συντοπίτη του να τον στηρίξει και να τον βοηθήσει. Περιμένει από τον στρατό να διοργανώσει πράγματα όπως έχουν γίνει κατά καιρούς από πρωτοβουλίες κοινωνικής πολιτικής για να δει ότι επιτέλους υπάρχει στρατός ο οποίος θα τον διαφυλάξει. Γιατί είναι πάρα πολύ στιγματισμένοι σε κάθε χωριό, είναι δακτυλοδεικτούμενοι αυτοί οι οποίοι είναι αντιφρονούντες. Έτσι. Ποια ελληνική πολιτεία, να σας πω λεπτομέρειες πώς έχουν σφαχτεί ζώα γεωκτημόνων επειδή τόλμησαν να πούνε όχι στο προξενείο. Ξέρετε τι είναι στο Μεγάλο Δέρειο και στο Γονικό και στη Ρούσα να μην σου δίνουν ξύλα για το χειμώνα. Επειδή αποφάσισες να στηρίξεις την Ελλήνα δασκάλα. Ξέρετε τι να πηγαίνει ο πατέρας στην κόρη του αστυνομικό με πορυπολικό στο σχολείο για να μην τη σκοτώσει κανένα στον δρόμο. Ποια ελληνική πολιτεία μου λέτε. Η ελληνική πολιτεία αντιθέτως έθαβε όλες τις αναφορές για αυτά τα ζητήματα. Παρασκευά. Η Εκκλησία κάνει κάτι βοηθείς αυτό. Όπως το παρακτήσεις με την ιερέα. Ναι. Με την ιερέα. Μπορείς και να μην απαντήσεις αυτό. Παθώς. Λοιπόν, ναι, με ρώτησε εδώ ο φίλος ο Παρασκευάς αν η Εκκλησία μας στηρίζει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα συγκεκριμένο τρόπο και γενικώς άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, όχι, αναφέρω και συγκεκριμένα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα, να πάμε στην Ρούσα, να κάνουμε παράκληση εμείς. Ναι. Είτε κίνηση πατριωτική, είτε σαν να πούμε ψευδικά. Ναι. Θα έχουμε να πούμε σε Δημητρόπουλο, να κάνουμε να πηγαίνουμε την πόρτα, δηλαδή. Θες να σου μιλήσω ειλικρινά και θα απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια σε αυτό που με ρωτάς. Τέλη του 2011, που ξεκίνησε η ιστορία αυτή με τις εκδρομές, πρωτού ακόμα συσταθεί ως νομικό πρόσωπο εκεί, ο είχαμε ξεκινήσει ακριβώς από τη Ρούσα που αναφέρεις. Μία Ρούσα που εκεί ο ναός του Αγίου Κωνσταντινού και της Αγίας Ελένης είχε κάτι χόρτα 2 μέτρα. Τέλος πάντων δόθηκε το κίνητρο και από την Πεντηκοστή μου φαίνεται ή από το Μεγάλο Δέλο, δεν έχει σημασία. Κάποιος αποφάσισε και πήγε, έκανε κάποιες αποψηλώσεις. Φτιάχτηκε λίγο ο ιστός, μπήκε και μία σημαία που ήταν όλα παρατημένα εκεί και ξεκινήσαμε, μπήκαμε σε μία διαδικασία, φέραμε κόσμο και κάναμε την πρώτη λειτουργία. Στους μείον 5. Σε μια εκκλησία που δεν είχε, τι να σας πω, ούτε τα βασικά. Δεν είχε χώρο για μια εικόνα να βάλεις να τοποθετήσεις κάπου. Δεν υπήρχε τέμπλο. Τίποτα, παρατημένα, διαλυμένα όλα, έτσι.
και δημιουργήθηκε τότε κάποια ευαισθητοποίηση από έναν σύλλογο των Αθηνών και ήρθε μετά από λίγες μέρες, μέσα στα χιόνια και μέσα στον πάγο και έφτιαξε την εκκλησία. Ο σεβασμιότατος Σουφλίου Δημοτήχου και Ορεστιάδος στην πορεία το βρήκε αυτό μπροστά του αποτέλεσμα και το χρησιμοποίησε, το αξιοποίησε και το συνέχισε. Μπράβο του. Κάποιοι είπαν τότε ότι να οικειοποιήθηκε όλο αυτό. Χθες το συζητούσα το μεταξύ από το θέμα. Δεν με απασχολεί αν το οικειοποιήθηκε ή όχι. Εμένα με απασχολεί το αποτέλεσμα προσωπικά. Το αποτέλεσμα είναι ότι γίνεται κατά καιρούς μια παράκληση. Γίνεται μια θεία λειτουργία. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτός ο οποίος διοργανώνει κατά καιρούς οπουδήποτε στην περιοχή, στα ορεινά, και θέλω να είναι λίγο εδώ να μην είναι και τόσο σαφές αυτό που θα πω, απλά να αφήνει κάποιο υπονοούμενο, θέλει να επαναληφθεί ένα σκηνικό από κάποιον ιδιωτικό φορέα ή θέλει να το αντιμετωπίζει μόνο ο ίδιος ως δικό του θέσφατο και από το καθεδρία. Εδώ είναι το ζήτημα. Γιατί υπάρχουν αυτές οι συμπεριφορές. Γενικά. Έτσι. Εδώ βέβαια είναι και το στοίχημα για διάφορους ιδιωτικούς φορείς να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να χτυπήσουν την πόρτα. Ναι, θέλουμε να πάμε εκεί και να κάνουμε αυτό. Κάντε μια προσπάθεια και θα δείτε και ποια θα είναι η ανταπόκριση. Μακάρι να είναι θετική. Έχουμε πάει, μας ακύρωσε. Ναι. Στο Δημοτήχο για να πάμε στο δέντρο για λειτουργία. Το έχουμε κάνει πριν 4 χρόνια. Στο πάντο που είχαμε αναφερθεί, ρώτησε. Τέλος πάντων, δεν θα ήθελα να αναφέρω. Υπάρχει και αντίλογο σε αυτό, Παναγιώτη, δεν θα ήθελα να το αναφέρω τώρα. Μπορείς να κάνεις πράγματα και χωρίς αυτή την προσέγγιση. Κατ' εμένα. Έτσι. Άρα πάμε σε ακραίες καταστάσεις. Όχι ακραίες, όχι σε καμία περίπτωση. Μήπως θα έπρεπε να πάμε σε ακραίες καταστάσεις. Όχι. Συγγνώμη που παίρνω έτσι το λόγο. Γιατί... Τίποτα που ενέχει μέσα χριστιανικό πνεύμα δεν μπορεί να έχει ακρότητα. Ούτε εθνικιστικές προσεγγίσεις ούτε τίποτα. Πολύ απλά πράγματα. Έχεις έναν ιερέα μαζί σου στο group. Μήπως αυτός ο ιερέας μετά έτσι σε αντίθεση... Γι' αυτό μιλάμε για αυτοθυσιαστικό πνεύμα και για πνεύμα διαφορετικό που ξεπερνάει κάποιες κόκκινες γραμμές και έτσι υπερβαίνει. Επειδή με ρώτησε όμως ο Παρασκευάς και δεν θέλω να το αφήσω έτσι, εμείς τουλάχιστον έχουμε στήριξη, δηλαδή και στην Οργάνη ήρθε η ιερέα στην Μητρόπολη και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, γίνεται. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να το απαιτήσει, να το εκμεύσει. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Ναι. Σαν διαπίστωση στο θέμα, αυτό που κάνεις στην Ποτό, αν μεταφερθεί σε κάθε οικογένεια ελληνική, ναι. Υπό το πρίσμα του μικρού δηλαδή, ας πούμε, προσπαθήσουμε να κάνουμε μια προλογική εταιρεία και να κάνουμε ειδικά στο παιδιά μας. Ναι. Γιατί στην κοινωνία που ζούμε πρέπει να γίνει γενίτσαρη, που δεν θα δημιουργήσουμε. Όχι γενίτσαρη, χριστιανοί απλά και Έλληνες. Μα είμαστε πλέον μια νέα χριστιανοί. Ναι, αλλά σκέψου το ρητό του Ιερού Χρυσοστόμου. Αν είσαι άριστος και ενάρετος, είσαι 1 προς 10.000. Γιατί θες την ποσότητα. Αυτό θέλω να πω. Θέλει αυτοθυσία όμως, Παρασκευά. Αυτό θέλω να πω, ότι εμείς άμα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με τέτοιες αρχές, κοντά στον Χριστό, δεν χρειάζεται να ψάξουμε την πολιτεία να κάνει κάτι. Ακριβώς, αυτό είναι. Θα γίνουμε... Μα γίνεσαι εσύ η πολιτεία μετά. Εσύ προκαλείς να αλλάξει η πολιτεία και η ποιότητά της, γιατί η πολιτεία είναι οι πολίτες της. Η ποιότητα της πολιτείας της σημερινής αντικατοπτρίζει την ποιότητα ημώνων πολιτών. Εγώ το λέω γιατί ψάχνουμε να μας δώσει μια απάντηση, ναι, στο τι θα κάνουμε για να λύσω αυτό. Το ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε το παράδειγμα των μουσουλμάνων. Στην οργάνωση στην Τουρκία θα κάνουμε ενισχυμένες κυρίες οικογένειες. Θα τη δείτε τώρα την απάντηση. Αρκεί να έχουμε χρόνο και να μην κουραστεί ο κόσμος. Έτσι, θα περάσουμε. Ναι. Απλώς λίγο πριν περάσουμε. Ένα λεπτάκι τόσο από αυτό. Εντάξει, θα το πούμε καλά, ναι. Θα σας πω ένα κοινό μυστικό. Στην εκδήλωση τη σημερινή μαζευτήκαμε αυτοί που μαζευτήκαμε. Από εδώ και έξω δεν θα ενημερωθούν άλλοι από εμάς για το σημερινό θέμα, εκτός αν εσείς μεριμνήσετε γι' αυτό. Από τους παρόντες να οπισθοχωρήσουν λίγοι, υπάρχει πιθανότητα να μην αποδεχτούν και να πούν ότι η δική μου ζωή έχει άλλο πρίσμα, άλλη προοπτική.
να αυξηθούν, έχει μικρότερη πιθανότητα. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε την κλίση. Αυτοί που είναι εδώ πέρα, βλέπετε, δεν πειράζει. Αυτοί θα αγωνιστούν. Μην περιμένετε άλλους. Πρώτον. Δεύτερον, μην περιμένετε συλλογικές προσπάθειες. Παραδείγματος χάρη, ελληνικό κράτος δεν υπάρχει εδώ και πόσα χρόνια. Από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος, δηλαδή το 1833, δεν υπάρχει πλέον ελληνικό κράτος. Γιατί ήταν η βαβαρική δημιουργία και εξελίχθηκε έτσι, γιατί αυτοί φρόντισαν να υπάρχουν ηγέτες οι οποίοι είναι ελληνικής καταγωγής και μόνο, τίποτα παραπάνω. Άρα, αφαιρούμε και αυτό το κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που είπατε, η Εκκλησία, είμαστε εμείς. Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Η Εκκλησία δεν είναι οι διοικούντες τον οργανισμό ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η Εκκλησία είμαστε εμείς. Έτσι. Και δεν υπάρχει διαχωρισμός αυτό, δηλαδή ο ιερέας ή ο επίσκοπος δεν είναι παραπάνω από τον λαϊκό, είναι το ίδιο. Οπότε, με τις τρεις αυτές παραμέτρους, τι κάνουμε ο καθένας από εμάς? Πώς μπορεί να επηρεάσει τον εαυτό του? Έχει κάποιος. Αυτός θα αγωνιστεί, ο ένας. Τη γυναίκα του? Βάζουμε και τη γυναίκα μαζί, δύο. Τα παιδιά του? Τέσσερα. Πέντε. Τους φίλους του, τους συναδέρφους? Δέκα. Είκοσι. Τριάντα. Αυτή είναι η ομάδα. Μετά πάμε σε άλλη ομάδα. Σε άλλο υποσύνολο μιας ιδέας ολόκληρης. Μην περιμένετε συλλογικές προσπάθειες, μην περιμένετε τι θα κάνουν οι άλλοι, μην περιμένετε τους θεσμούς, μην περιμένετε εν καιρό πολέμου, εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε κάτι. Αυτό που θα κάνουμε, θα το κάνουμε μόνοι μας. Πρώτα να το χαρούμε δηλαδή, εγώ, εσύ, μόνος σου. Μετά να βρεις έναν νομοδιδάτη επίσης, μαζί. Αν καταφέρουμε αυτό που λέει ο Γιάννης, που είναι δύσκολο, ξέρετε, να αρχίσουν σύλλογοι και προσπάθειες να συνενώνονται σε μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Δεν νομίζω να σας φαίνεται παράξενο αυτό, γιατί στην Ελλάδα ζούμε, έτσι. Ξέρετε, στην Ελλάδα άμα φωνάξεις πρόεδρος, γυρνάνε οι μισοί, τουλάχιστον. Όλοι είμαστε κάτι παραπάνω, έχουμε την νοοτροπία αυτή, ότι είμαστε κάτι παραπάνω από τους άλλους, και είναι μεγάλο λάθος αυτό. Δεν μπορούμε μετά να συνεργαστούμε, δεν ταιριάζουν τα χνότα μας. Εμείς αυτό το πνεύμα που, ας το αναλύσουμε και αυτό δύο λεπτά, που καλλιεργούμε εδώ, είναι αυτό, γιατί δεν υπάρχει άλλο πνεύμα, ξέρετε. Γι' αυτό και υπάρχει ο όρος τοπικές εκκλησίες. Τι είναι τοπικές εκκλησίες? Όπου είναι ο Χριστός και μερικοί άνθρωποι γυρνάνε από γύρω του. Με την ίδια τάση είναι και η εθνική ιδέα, με την ίδια τάση είναι και η πολιτισμική ιδέα, έτσι. Θέλω μέσα στο περιβάλλον να υπάρχει ένας πολιτισμός ανώτερος. Εγώ θα το καλλιεργήσω. Μην περιμένεις κανέναν άλλον. Το σχολείο θα λέει στα παιδιά σου ανοησίες και εσύ στο σπίτι θα λες τα κανονικά. Γιατί το σπίτι σου είναι το δικό σου σπίτι. Δεν είναι κανενός άλλο. Οπότε ενεργοποιούμαστε εμείς, και αν μετά έχουμε ζήλο που έλεγε και ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος, τότε μπορεί ένας άνθρωπος, γιατί συνήθως έτσι γίνεται, να ξεσηκώσει και εγώ δεν ξέρω πόσους. Έτσι. Γι' αυτό ότι ακούτε, να τα ακούτε για τον εαυτό σας πρώτα, και εγώ πρώτος, και μετά ό,τι μπορούμε παραπέρα, και να ξέρετε, όταν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε κάποιον ή κάποιους, είτε στη συζήτηση είτε στην πράξη επάνω, θα είναι προσωπικά όλο αυτό. Θα γίνει προσωπικά. Δεν θα πάρουμε τη βοήθεια του κοινού εκείνη την ώρα. Εμείς να ξέρουμε, εμείς να ζούμε, εμείς να επηρεάσουμε τον άλλον, γιατί και αν θέλουμε πνευματικά να καταλάβουμε τους άλλους, όπως πάντοτε γινόταν, οι Έλληνες κερδίζαμε τους άλλους λαούς πρώτα πολιτισμικά, έτσι, με τον πολιτισμό μας και την ανωτερότητα που είχαμε, θα το κάνουμε όταν εμείς αυξήσουμε πάνω απ' όλα τη δική μας δυνατότητα να δημιουργήσει πολιτισμό, να δημιουργήσει πνευματικότητα, γιατί ο προδότης στην ουσία, ξέρετε ποιος είναι? Εγώ θα το αναλύσω λίγο περισσότερο στο πρόπο Γιάννης. Αυτός ο οποίος στην κάλπη πάει και ρίχνει αυτό που ρίχνει, να μην το ονομάσουμε, έτσι. Αυτός είναι προδότης. Διότι με εκείνο το δικό σου το χαρτάκι, ο πολιτικός σε κοροϊδεύει μετά. Γιατί δεν φρόντισες καλά να σκεφτείς πριν ρίξεις το χαρτάκι τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Το ίδιο είναι και απέναντι στις τράπεζες, το ίδιο είναι και απέναντι στον οποιοδήποτε. Και για να μην σας κουράσω, το χαρτάκι να σκεφτείτε κυρίως, γιατί μπορεί να φτάνει η ώρα τώρα, σε λίγο καιρό, τι χαρτάκι θα ρίξουμε. Είναι πολύ απλό.
Διότι αν αυτό που λέμε τώρα το εστερνιστεί, παραδείγματος χάρη η μισή Αλεξανδρούπολη, τελείωσε το σύστημα. Η μισή Κομωτινή, η μισή Ξάνθη, η μισή Ελλάδα, τέλος. Άρα λοιπόν ας ξεκινήσουμε από το χαρτάκι και μετά από το σπίτι μας και μετά από την αγκαλιά μας, οποιαδήποτε είναι αυτή, εδώ στην Κομωτινή κτλ. Και μετά όλα θα γίνουν. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, πάμε ακρίτα τώρα. Οπότε. Απλά το σπίτι.